Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα τάδε τάδε, <laughs> στο τρίτο τάδε τάδε αυτή τη σεζόν. Έχουμε συμπαρουσιαστή μα τον Τζακ. Χωρί όνομα. Γεια σα, κύριε Τζακ. <laughs> και καλεσμένο, έχουμε πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε τον Νικηφόρο Μαλαγάρη, αλλιώ NMC. Γεια <laughs> κάτι... σα, παιδιά, NMC εδώ. Ή αλλιώ Νικ Μάλ, κάτι. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, με φέραν σε ένα υπόγειο εδώ πέρα. Εκεί κατά τη καριέρα μου. Κάνουμε. Podcast. Λοιπόν, λέγεται Τάδε Τάδε εκπομπή. Τάδε Τάδε, δεν είχα το όνομα. Το λέγατε τάδε τάδε για όλο το διάστημα που το οργανώνατε και μετά δεν βρήκατε όνομα. Ε, legit. Οκ, okay, τέλεια. <laughs> <laughs> Λέγαμε θέλουμε ένα όνομα το θα είναι τάδε <laughs> τάδε. YouTubers. <laughs> 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 και λέμε εντάξει, τάδε τάδε, ωραίο είναι. Ωραία. Αυτό. Οπότε λοιπόν έχουμε τον NMC. Χειροκρότημα! <laughs> Μαλά, <laughs> καλέ και είναι 18 άτομα από πίσω, ξέρω εγώ, έτσι. Ε, 18 δεν είναι. <laughs> ναι. Ναι. Ωραία. <laughs> <laughs> Τι υπέροχα. Ε, λοιπόν, οπότε... Ο Ασανσέρ λειτουργεί. Όχι. Όχι. Δεν θα γαμούσε όμω να λειτουργεί και να βγαίνει ο καλεσμένο από εκεί μέσα. Θεέρε. Ε, μην μα λε τέτοια. Πήκα εδώ μέσα το, το και τα. Είναι αποθήκη. Ναι, εντάξει, την αδειά. <laughs> δεν χρειάζεται να λειτουργεί ο Φιλέ. Και καλά. Ω, και να βγαίνει. <laughs> Μπορεί να σε βγάλει δηλαδή. την τουαλέτα, ξέρω. Για την τουαλέτα, μάλλον από το Σανσέρ σου είναι να βγάλει τουαλέτα. Ωραία, λοιπόν. Ε, πάντα σε αυτή την εκπομπή αυτό που κάνουμε είναι να, μας... να φτιάχνουμε ένα timeline. Okay. Οπότε θέλουμε να μα πει. Ποιο είσαι, τι κάνει, όχι τώρα. Τι, βασικά πώ ξεκίνησε, ποια ήταν η φάση σου. Να... Ποιο είμαι και τι κάνω. Ποιο είμαι και τι κάνω, με ρωτήσει κάποιο, δεν το απαντάω ότι έκανα πριν από Ωραία, όχι πέντε, πέντε χρόνια. Ωραία, όχι τώρα. Εντάξει, αυτή είναι μαλακία γιατί έχει σταματήσει. Ναι. Ε, τώρα, ποιο ήσουν και τι έκανε, θα ξεκινήσουμε κάπω έτσι. Ποιο ήμουν και τι έκανα, κοίτα. Γιατί πιστεύει ότι σε έχω καλέσει. Καλά, με έχει καλέσει γιατί ήμουν YouTuber και γιατί ε, ενδέχεται να βγάλει views με το ότι αυτό που είχε εξαφανιστεί πέντε χρόνια από, το, από παντού Πέντε χρόνια είναι. Το... Πρέπει είναι να είναι πέντε χρόνια, δεν είναι. Όχι, να σου γαμίσω, μαλάκα. Πήγε μισή δεκαετία. Δεν είναι. Από το 19, από το 18 θα... Όχι, εντάξει. Όχι. Και το 19 κάτι θα έκανα. Είχε κάνει κάποια. Τέσσερα χρόνια είναι σίγουρα. Τέσσερα χρόνια. Τέλο πάντων, και... Μια κυβέρνηση μακριά. <σφυ> Α πούμε, να σε βάλω λίγο στο context, ωραία. Okay. Ε, οι τέσσερι από εδώ. Και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Ζήσαμε το musical. Okay. Τέλεια. Μαζί με σένα πέντε. Ε, και μαζί με το Musiclist είσαμε και εσένα. <laughs> Να βλέπουμε τα ναι. καθημερινά βίντεο σου, ξέρω ναι. εγώ. Ε, τα κλασικά τότε βίντεο ε, σχολιασμού, μου, ξέρω εγώ, που έχουν σταματήσει για κάποιο λόγο αυτά τα original βίντεο. Τα παραλίγα Εγώ ξέρω τον λόγο που έχουν σταματήσει. Και ξέρω τον λόγο και που 1.5 το 2023 δεν θα στεκότανε ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή, συνειδητοποιώ ότι τα πράγματα που έλεγα, όταν μου, μου είχε στείλει για να μου καλέσει στο, στο podcast, έκανα το εξή. Μπήκα, μπήκα σε παλιά μου βίντεο, τα οποία τα έχω κατεβασμένα όλα. Τα έχω κατεβασμένα γιατί θεωρώ ότι δεν με εκπροσωπούν, α πούμε, okay. αυτή τη στιγμή. Ε, και επειδή κάνω και μια άλλη δουλειά και δεν θέλω, ας πούμε, να υπάρχει η εικόνα η τότε μαζί με τη δική μου δουλειά τώρα τα κατέβασα. Επειδή δεν είμαι ευχαριστημένο το περιεχόμενο. Δεν έχω πρόβλημα με το να υπάρχει μια εκπομπή που είμαι πολύ ευχαριστημένο στα αρχίδια μου. Είναι απλά. υπάρχει πάντα βελτίωση. Ενώ συνέχεια γίνεται καλύτερο. Σαφώ. Από τη στιγμή που ξεκινήσει σαν παιδάκι. Ναι, να αυτό να... ήταν το πρόβλημα. Έφηβο. Ξέρω ναι. εγώ. Ναι. Είναι, είναι, πολύ λογικό να υπάρχει μια βελτίωση να... τότε λοιπόν να μείνει καλός καλό. Και στη τελική θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το να βλέπει τα παλιά σου βίντεο και να κριντζάρει. Δεν τώρα, είναι το, το θέμα δηλαδή να κριντζάρω. Είναι το... Θα σου πω εκεί που θέλω να καταλήξω. Είδα λοιπόν τα παλιά μου βίντεο και συνειδητοποίησα κάτι που το ψηλό ήξερα, ρε παιδί μου, ότι ο NFC του 2023 δεν θα στεκόταν για τον εξώ λόγο. Αυτά που έλεγα τα πολύ ακραία. Δεν ξέρω καν πώ. Δηλαδή, για τη σημερινή εποχή ήταν πολύ ας πούμε, καυστικό το χιούμορ παραπάνω από ότι θα πέρναγε σήμερα. Δηλαδή, θα, θα... Ε, εσύ τώρα το έχει στο μυαλό σου και εγώ το έχω στο μυαλό μου κάτι. Ναι, ο NFC έκανε πλάκα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα το βλέπει το 2023. Μπορεί. Τώρα είσαι πολύ αλλιώ. Μπορεί. Δηλαδή τώρα, α πούμε, και εκείνα τα πιτσυρίκια που μπορεί να σχολιάζει στο musical. <laughs> Τον έλεγα την άλλη. Δεν σου λέω ότι σε έλεγα πώ έτσι με Δεν εννοώ αυτό. Δεν ήμουνα έτσι. Αλλά έλεγα πράγματα τα οποία δεν περνάγανε σήμερα. Και λέω, οκ. Okay. Και το βίντεο σχολιασμό έχει σταματήσει γιατί ο καθένα τώρα έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό έχει λεφτά από πίσω και βγάζει λεφτά το κάθε βίντεο. Οπότε κάνει και τη μήνυσή του, έτσι. Ναι. Okay. Οπότε τι να κάνω, εγώ να πάω να, να βρω έναν να τον σχολιάσω χωρί να βρει. Σου λέω ούτε μισό μπινελίκι να μην ρίξω. Ρε. Έχω φάει μήνυση, εγώ. Από Θες να μας πολύ γνωστό. Για όχι γιατί... Okay. <laughs> θα όχι δε, γιατί. Όχι να μα μιλήσει για το άτομο προφανώ. Δεν είναι εκτελισσόμενη υπόθεση. Δεν πέρασε ποτέ ω υπόθεση. Δεν έγινε δίκη ή okay. κάτι τέτοιο. Απλώ έγινε μία μήνυση. Απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα. Επειδή ήταν κατά. Δεν στεκόταν πουθενά, α πούμε. Εγώ το είχα σβήσει το βίντεο από πριν. Okay. Για το οποίο κατηγορήθηκα, α πούμε. Ε, έχει κάνει βίντεο γι' αυτό, έχω την εντυπωσία ότι είσαι εντόπιο. Όχι, όχι, βέβαια. Όχι. Okay. όχι. Πλάιρθε ένα μπάτσο μια μέρα στο σπίτι μου. <laughs> Γεια σα, αυτό. Okay. Ναι. Αυτό πολύ αργότερα, βέβαια το 18 έχει γίνει. Εσύ και πάλι ήσουν έφηβο τότε. Ναι, ναι. Δηλαδή και να, σε, και να πήγαινα σε εισαγγελέα, θα ήταν σε εισαγγελέα λύκο, ξέρω εγώ. Δεν έστεικε δεν κανένα λόγο, αλλά θέλω να σου πω ότι τότε είχα φάει μήνυση γιατί τον είπα καραγκιόζη. Ας πούμε. Okay. Όχι επειδή τον είπα, μαλάκα γάμιο, αυτό ξέρω. <ΣΣ> δεν, δεν πρέπει να με θυμάστε να βρίζω πολύ έντονα. Αυτό δεν σε θυμάμαι να βρει πολύ έντονα. Θυμάμαι ότι έκανε ε, πολύ πιο light περιεχόμενο μέσα σε σένα. Ήταν καυστικό. σε βόσουν Σεβόσουν πολύ τα άτομα τα οποία σχολιάζει κάπω. Εκτό από mm. μερικέ περιπτώσει, στι οποίε υπήρχε μέσα σε εισαγωγικά το μπιφ, α πούμε. Στο που... μυαλό μου του σεβόμουν. Τώρα από εκεί και πέρα. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Οκ, okay, σουρ, sure, δεν θα υπήρχε και το βίντεο σου μέσα στο 2023. Δεν θα έβγαινε το 2023. Αλλά είναι λογικό να υπάρχει στο YouTube από το παρελθόν. Δηλαδή, π.χ. Έχει ε, ε, το πάω εκεί τώρα. Ε, τα βίντεο που είχε κάνει ο Καρπούζη για εσένα. Τα οποία τα θεωρώ εσχρά, ξέρω εγώ. Όχι, ε, Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι εσχρά. Επειδή σου είναι α... το... ότι Επίδεσαι απάντησα. Πολύ παιδάκι δεν ήμουνα. Ήμουνα 16. Οκ. Okay. Και λοιπόν, η online. φάση κριτική του Καρπούζη ήταν πολύ στοχευμένη σε φάση για το περιεχόμενο το ίδιο και το χαμηλή ποιότητα περιεχόμενο. Βέβαια το θέμα είναι ότι είναι μια εποχή στην οποία ο ένα σχολίαζε τον έναν επειδή δεν κάνει καλά thumbnails και ο άλλο απαντούσε και εσύ δεν ξέρει να κάνει φόκου στην κάμερα. Ναι. Το ναι. οποίο εγώ το απάντησα αυτό μετά από πολύ καιρό. Το σβήσαμε το βίντεο, βέβαια. Όχι εγώ. Εσύ. Που το σβήσανε το βίντεο. Okay. Ah. Το ρίξανε το βίντεο κανονικά. Okay. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν βγει ποτέ. Α πούμε, το καρπούζι είναι ακόμα yeah. online. Yeah. Εννοείται πω είναι online το καρπούζι. Εννοείται πω είναι online το καρπούζι. Γιατί. Αφήνω να εννοηθεί οτιδήποτε είναι. Οκ. Okay. Εκείνη την εποχή δεν ήμουν στην Digital Minds εγώ. Αργότερα μπήκα. Μπήκα λίγο μετά βασικά. Έπεσε το βίντεο με strike. Έφαγα και strike στο κανάλι, κανονικά από αυτά τα τρία που έτρεχε στο. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ε, κάτι. Ε, ακόμα υπάρχει στα, Ωραία, από ναι, το στα τρία. Ναι. Εγώ θα το πρώτο για αυτό το βίντεο. Γιατί, γιατί. Το κλίπ που έδειχνα, εγώ έδειχνα ένα κλίπ του Καρπούζη που είχε βγάλει τότε ένα βίντεο που γιόρταζε σε 100.000 εγγραφές mm -hmm. παριστάνοντας ότι με τους φίλους του κάνουν χρήση ναρκωτικών. Το οποίο δεν ίσχυε, δεν ήταν κανονικά ναρκωτικά αλλά στα μάτια του YouTube προφανώ ήταν. Ναι. Το βίντεο αυτό υπήρχε πάνω για πολύ καιρό το δικό του. Και νομίζω υπάρχει ακόμα. Και το παίρνω εγώ να το σχολιάσω και μου το ρίχνουν επειδή έβαλα το βίντεο αυτό. Στο έριξαν για λόγου πνευματικών δικαιωμάτων. Όμως... Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να ήταν πνευματικά δικαιώματα. Για να ήταν strike, θα ήταν πνευματικά δικαιώματα. Δεν θα ήταν κάτι άλλο. Κοίτα, θα μπορούσε να είναι και η φάση ότι δίνει ναρκωτικά να και κάτι, αλλά αυτό θα ήταν πολύ αστείο, α πούμε. Θα ήταν πολύ αστείο <laughs> να ρίξουν το δικό μου για να είναι πάνω πάνω. Αυτό. Ναι. Όχι, δεν ήταν. Πρέπει να ήταν από Digital Minds. Το θυμάμαι γιατί είχα επικοινωνήσει με το Χάρη και του είχα πει ότι. Οκ, okay, δεν το θεωρώ και πολύ σωστό να ρίχνει το βίντεο του άλλου που σου κάνει κριτική. Εγώ δεν έριξα το δικό σου. Να. Εγώ δεν έριξα κανενό. Εγώ δεν έριξα του λιναρά τα βίντεο τα οποία ήταν και για. Πο... Αυτά... Και αυτά... είναι online. Όχι, oh, Αυτή... δεν είναι. Ε, κάποια είναι. Τα, 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 τα Δύο υπάρει. πολύ light που το ένα δεν είναι καν για μένα. Ηπλά έχει πάρει ένα βίντεο μου και σχολιάζει κάτι ναι. άκυρε. Και το άλλο ήταν το. Προ... ένα. δεν θυμάμαι καν. Αλλά τα έσβησε μόνο του. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Δεν. Okay. Και καταλαβαίνω και γιατί τα έβησε. Καταλαβαίνω γιατί αυτά τα βίντεο δεν θα μπορούσαν να σταθούν πουθενά. Well, να σου πω κάτι. Ε, είμαστε ένα κανάλι στο οποίο έχουμε σβήσει όντω τα παλιά μου βίντεο. Τα βίντεο που έχουμε κάνει παλιά. Δεν είναι θέμα παλιών βίντεο. Είναι θέμα ότι αυτά τα βίντεο <coughs> οριακά, άμα το δει. Εντελώ αντικειμενικά και πώ το βλέπω εγώ στα 21 μου πλέον, έτσι. Ε, ήταν ένα τύπο 23 χρονών, ο οποίο έβριζε χιδέα ένα παιδί 15 χρονών. Ναι. Τότε. Κάντε το λίγο εικόνα, βγάλτε όλο το κόντεξ του ποιο είναι ο NMC και πόσε εγγραφέ είχε. Γιατί υπήρχε αυτό το θέμα. Νομίζανε ότι επειδή εγώ έχω ε, ε, 60.000 εγγραφέ, μπορούν να με αντιμετωπίζουν σαν. Αυτό, αυτό ακριβώ λέω ότι. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ισχυρότατο αυτό το βίντεο. Ναι, δεν. δεν... Γι' αυτό το έσβησε κιόλα, θεωρώ. Και ο Λινάρα και ο οποιοδήποτε Λινάρα. Ήταν διαφορετική εποχή τελείω στο YouTube τότε. Ήταν διαφορετική εποχή, αλλά αυτό δεν στέκεται με τίποτα. Mm. Και όλοι αυτοί που, που παριστάνουν. Όχι που παριστάνουν. Που έχουν κάνει έργο πάνω σε αυτό. Το ότι δεν κράζουμε παιδιά. Με πρώτον πρώτο τον Μπούλια. Okay. Ο Μπούλια δεν μίλησε ποτέ για αυτό που είχε γίνει. Για μένα. Δεν το λέω σαν κατηγορία προ τον Μπούλια αυτή τη στιγμή. Το λέω ότι όλοι εκείνη την περίοδο κάναν τα στραβά μάτια σε αυτό το πράγμα που γινόταν. Και ναι. αντικειμενικά πρώτη φορά που απαντάω σε αυτό μετά από τόσα χρόνια και έχω κάτι να πω. Δεν, δεν έχω Κοίτα, απαντήσει ποτέ. Ίσως επειδή έχει οριμάσει, ξέρω εγώ, το βλέπει ίσω και outside of the box. Ναι, πλέον. Ε, έχω οριμάσει. Βλέπω ότι. Καταρχά, το έξω ένα από τα βίντεο του Λιναρά είχε μέσα δημοσιευμένε προσωπικέ μου συνομιλίε. Εγώ ήθελα, θα ήθελα να λυθεί σε ένα επίπεδο YouTube ότι να βγει ένα και να πήρε μαλάκε αυτό το παιδί. Είναι 14-15 χρονών. Όλοι είμαστε κομπλεξικοί που τον βρίζουμε επειδή Κατ' ουσίαν εκείνη την περίοδο ήτανε, ήμουν ο μόνο ανήλικο με τέσσερα νούμερα. Ε, Τι λέει, Ποιο είναι αυτό ήρθε να μα πάρει. Τη... Ο Τζιμ ήταν πιο μετά. Ο Τζίμκο ήταν. Όχι μετά. Γιμκο, ο GGM. Ο Ποιο? GGM, 1956. <laughs> Τι είναι αυτό. Ήτανε, ήταν, ήταν full viral τότε. <laughs> α, α, ναι. Όχι, αρκετά μετά ήταν αυτό. Okay. Ναι, αρκετά μετά. Ε, πο, ναι, τότε. Ούτε ο Τζίμκο δεν υπήρχε τότε. Okay. Δηλαδή, ο Τζιμko έσχασε πιο μετά. Και ο, ο... Κοστάκη. Ο Μπουρνάρας. ΦΛΕΞΣ! ΦΛΕΞΣ! Να. Αστάχης. <laughs> Υπέροχο. <laughs> Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να καταλήξω δεν είναι ότι επειδή... Κάνω name dropping γιατί χέστηκα. Γιατί, δεν, γιατί είμαι, έχω βγει πλέον από το χορό και δεν θα ξαναχώρεψω ποτέ. Και έχει περάσει και μισή Ωραία, νεκαετία. περίμενε. Ε, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ε, το ότι σταμάτησε το YouTube έχει να κάνει και με αυτά. <laughs> Όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτά. Ε, Θεωρώ βέβαια ότι αν το συνέχιζα θα έπρεπε να τα βάλω τα πράγματα στη θέση του κάποια στιγμή. Δηλαδή από την άποψη ότι. Καταρχά να, να τα φτιάξουμε λίγο διαφορετικά. Okay. Εγώ δύο μεγάλα δράμα είχα στη καριέρα μου. Το ένα ήταν με τον Λιναρά, το άλλο ήταν με τον Καρπούζη. Ναι. Το μεν με τον Καρπούζη δεν ήταν ποτέ εχθρικό ούτε προσωπικό. Δηλαδή ήταν ναι. μια κριτική. Εγώ σε αυτή την κριτική αρχικά δεν απάντησα, την δέχτηκα, βελτίωσα τον εαυτό μου. Αυτό νομίζω απάντησε μετά ξέρω. από αρκετό καιρό. Έκανε. Ε... Απάντησα σε κάτι άλλο, ναι. Γιατί είχα δει κάτι το οποίο. Δεν είναι ακριβώ απάντηση αυτό που είχα κάνει τότε. Ήταν κριτική σε αυτόν για κάτι άλλο. Και okay. στα πλαίσια αυτού κάνω και μια απάντηση για τα προηγούμενα. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο Καρπού είχε κάνει κάποια πολύ εύστοχα σχόλια και πολύ σωστά. Βέβαια δεν είχε καταλάβει και πολλά πράγματα. Θυμάμαι, α πούμε, ότι μου έλεγε εμένα για τα thumbnail. Το οποίο έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπο. Έτσι. Ήταν για τον Πούτσο. <Το δεν, το δεν διανοείται άνθρωπο να πώ θα άρει αυτά. Ε, Κοίτα, ε, α, ε όχι, όχι, γιατί μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει στο Ιντερνετ. Καλά, εννοείται. Και γιατί εννοείται. Απλώς... Έφυλε, αυτό ήταν το περιεχόμενο τότε. Δηλαδή, θυμάμαι. Πώ το έχω κάνει, Μαλέκα. Χουάν, ε, όχι η Χουνά, ήταν ύψη το Παρθένα. Το κάνει. Κάτι, κάτι, κάτι τέτοιο κά, τέτοι ήταν το. Ε, Κάποιο σκέτο ήταν αυτό. Δεν μπορεί. ναι, ήταν κάποιε κριτζάκια που μετά πέθανε. Ήταν άθλιο. Αυτό ήρθε το... μετά όμως. Ήταν... ήταν μετά. Αυτό ήρθε μετά, δηλαδή. Έστω. Το θυμάμαι ποιοτικά ήταν λίγο ανώτερο από το. Γενικο... Από το... Από αυτό που περιγράψαμε μέχρι τότε. όλα έτσι. τα καλά βίντεο. Δεν ξέρω, αλλά άμα Το θέμα είναι ότι ήταν τεχνικά τα ζητήματα. Τι σαν περιεχόμενο από μόνο του. Ήτανε... Εγώ πέρασα καλά που το έβλεπα. Ναι, Λέρω, αλλά μικρός, με τα νούμερα okay. που είχα τότε, όφυλα και εγώ να έχω μια τεχνική παρουσία τη προκοπή. Αυτό, ήταν... αυτό ίσχυε. Ναι, δεν αλλά ήσχυε. δούλευαν τα thumbnails. Δηλαδή ο κόσμο όντω πάταγε στο βίντεο. Θεωρώ ο κόσμο πάταγε επειδή ήμουν εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό το. το... Δεν ξέρω αν εξετάζουμε το μαρκετιστικό θέμα ή αν εξετάζουμε το, το... το καλλιτεχνικό. Αλλά Μπα θεωρώ ότι η κριτική του ήταν εύστοχη. Γιατί εγώ τότε είχα βγει να σχολιάσω παιδιά τα οποία είχαν μικρά κανάλια και να του κάνω καβλάντα πάνω στα δικά του τέτοια. Και να. η απάντηση του καρπού ήταν, Καλά, ε, μαξί, να, να ξέρετε, τα έχω τόσο φρέσκα, γιατί ήρθα προετοιμασμένο πριν έρθω εδώ. Θε έκανα λίγο, δεν θυμόμουν τίποτα προφανώ okay. για όλα αυτά. Ε, οπότε πάνω σε αυτό λέει, αφού σχολιάζει τα κανάλια, σχολιάζω κι εγώ εσένα που σχολιάζει τα κανάλια. Δεν είσαι σε θέση δηλαδή να σχολιάζει τα κανάλια. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, έτσι. Τώρα, αυτό που ήταν άστοχο με το βίντεο του Καρπούζη ήτανε προφανώς το, το όλο ζήτημα με μια χορηγία που είχα τότε με, με, με ένα πρόγραμμα edit, δεν μπορώ να το όνομα του. Filmora. Filmora. Mm -hmm. Έκανε επίθεση σε ένα χορηγούμενο, χορηγούμενο βίντεο. Είναι σαν να πιάσω εγώ το μαλλιάτσι και να του κάνω κριτική πάνω σε μια διαφήμιση που έχει κάνει. Α ξεκινήσουμε από αυτό είναι λάθο. Τώρα, πού να καταλάβει ότι όλο εκείνο το βίντεο το οποίο το, το είδα εγώ. Το, το είδα τώρα, μετά από πολύ καιρό, γιατί του καρπού είναι πάνω τα βίντεο. Να. Αυτό το βίντεο το οποίο σχολιάζει ήταν acting. Δεν ήταν σοβαρό βίντεο. Εγώ έκανα ό,τι και καλά ενθουσιαζόμουν με μαλακίε. Όλο αυτό το κόνσεπτ ήταν αστείο. Ότι και επειδή ήταν η πέμπτη φορά που έκανα βίντεο με αυτό το πρόγραμμα, δεν είχα τι άλλο να πω. Του έλεγα, έλεγα στην εταιρεία ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε πέμπτο βίντεο, δεν έχω τι άλλο να πω για αυτό το πρόγραμμα. Όχι, πε. Ε, λέω, τι να κάνω. Δεν μπορώ τέσσερα βίντεο να κάνω σοβαρά και να λέω τι ωραίο που είναι το πρόγραμμα Edit. Άρχισα να καυλαντάω. Και άρχισα να ειρωνεύομαι. Και έκανα acting όλο. Ναι, και θυμάμαι ότι έκανε ηρωνία στην ηρωνία, ήταν λίγο. Μπράβο, δεν κατάλαβα κανένα την ηρωνία. Εντάξει, επειδή εσύ δεν μπορεί να καταλάβει την ηρωνία, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή. Ναι, και το, και το βασικό πρόβλημα είναι ότι. Είναι δυνατόν σοβαρά εγώ να βγαίνω και να έλεγα: What a skin f. Δηλαδή. <laughs> ναι, μαλακέ. Λίγο λογική, Δεν είναι ε, τέτοιο. Τώρα μπορεί να σου πει κάποιο ότι το λε: Σε αυτό μετά από χρόνια δικαιολογεί τον εαυτό του. Καλά. Ο καθένα πιστεύει ότι θέλει. Ε, δεν είναι, τίτια είναι αυτό το πρόβλημα. Και να το λέγει σοβαρά: ήταν ένα χορηγούμενο βίντεο το οποίο σου κάνει κακό στη συνεργασία εν τέλει. Ή, μπορεί δεν να μην έχει έκανε, να κάνει. Ε, αλλά πέδι, θα μπορούσε. Εντάξει. Οκ. Okay. Είναι άστο... σαν να σου παίρνει δουλειά. Είναι κακό. Εντάξει. Έχει σαν να σου παίρνει δουλειά. Σαν να σου κάνει μια στην κοινωνία. Ναι, να σου κάνει ζημιά. Κατάλαβε. Γιατί στο YouTube ήταν ανάρχα όλα. Ο καθένα ήθελε ό,τι το καβλώσει έκανε. Δηλαδή αυτό, αυτό. Κάνουμε αυτό, το άλλο. Ήρθαν οι καφέδε, νομίζω. ήρθαν. Πού είναι ο μπέγκο. Ο μπέγκο πάνω για του καφέδε δεν είναι. Κάναμε μια τελευταία προσπάθεια με μια, την παρέα μου. Με μία τη παρέα μου τέλο πάντων. Να κάνουμε ένα. ένα podcast. Okay. Όχι όμω σε φάση επιστροφή, NMC και τέτοια. Καμία σχέση. Ε, ήταν ανεξάρτητο project, παιδί μου. Το οποίο ήταν απλά πίναμε πολύ αλκοόλ και θα βγαινε αστείο. Γιατί λέγαμε αλλακίε. Όντω θα βγαινε αστείο. Απλώ ή πιάμε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε okay. είναι αυτό το, έπρεπε να βρούμε εκείνο το λεπτό σημείο στο οποίο δεν πίναμε αρκετά του πολύ ώστε να είμαστε. και είναι στο, στο, σημείο που είμαστε πολύ αστείοι. Αυτό. Αλλά το ξεπερνάω. Τώρα πάντων, γυρίσαμε τρία επεισόδια. Αλλού θέλω να καταλήξω. Μα κόστησε το επεισόδιο. 2-3 εκατοστάρικα. Και παραπάνω. Για κόνο αλκοόλ. Ναι, γιατί ήταν γυρισ... τρει οι κάμερε και ήταν γυρισμένε με black magic. Και μα κόστιζε και το αλκοόλ, και μα κόστιζε και τα μικρόφωνα, τα μικρόφωνα τα τσάμπα δικά μα τα. Black magic. Mm. Αυτή Επίση το concept. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο, αλλά ακούγεται. πρέπει να το πετύχει, ρε φίλε. Mm. Εγώ το είχα ah, σκεφτεί, νομίζω, αλλά. Ε, τα είχα δει πω ήσασταν σε κάτι καναπέδεση. Το λαφρό μίζερι, ναι. Ναι, τα έχω δει. Με HR, δεν... έτσι, πρέπει να κάνουμε. Ουσιαστικά δεν κυκλοφόρησε κανένα. Ε, 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 έγιναν τρία επεισόδια. Κυκλοφόρησε το πρώτο. Το, το marketing plan ήταν να κυκλοφορήσουν μόνο στο TikTok σε πρώτη φάση. Ω κλιπάκια. Ω ωραίε φάσει. Okay. Και να πάρει, ας πούμε, μια κίνηση από εκεί και μετά αν ο κόσμος το ζητάει να το ποστάρουμε ως podcast στο YouTube. Mm -hmm. Κάπως έτσι το είχαμε σκεφτεί. Ε, μ... δεν πήγε, γιατί ήταν πάρα πολύ κοστοβόρο. Αν, αν το είχαμε τσάμπα, πιστεύω θα το συνεχίζαμε καμιά δύο προσπάθειε ακόμα. Και κάναμε αυτό το λάθο. Δηλαδή, ειδικά το πρώτο επεισόδιο, παιδιά, είχαμε πάει από τι 12 το πρωί και πίναμε από τι 12 το πρωί, ρε Μαλέκα. δηλαδή, φάγαμε και μετά άρχισαμε τι δύο να πίνουμε κρασιά και μετά πίναμε γιάγκερ και μετά μέχρι το βράδυ και μετά γυρίζαμε το βράδυ. Που πλέον δεν ήμασταν ούτε καν. ήμασταν πολύ μεθυσμένοι, αλλά όχι στο hype του μεθυσιού και στην κούραση. Ήταν πολύ λάθο το πρώτο. Μετά το διορθώσαμε λίγο γίναμε πολύ μπουρδέλο. Πάντα υπήρχε ένα πολύ μεθυσμένο και χάλαγε όλο το κόνσεπτ. Δηλαδή, μία ήμουνα στο πρώτο εγώ πολύ μεθυσμένο, μετά ήταν ο Γιάννη, ξέρω εγώ, μετά ήταν κάποιο άλλο και φωνάζαμε, μιλούσαμε ω τον άλλον. Ήταν ό,τι να είναι αυτό. Ρε, ξυστή. Um, <laughs> καταλαβαίνω το. το να νοικιάσει κάμερα, α πούμε, για να κάνει ένα project. Ωραία. Mm. Αλλά πια για κάτι τέτοιο, το οποίο λε ότι το θέλει για TikTok α πούμε. Το να νοικιάσει Blackmagic ε, είναι λίγο overkill για ναι, κάθε αλλά, το βίντεο. Κατάλαβε, σου είπα ότι για αυτό, γιατί είσαι και τα προηγούμενα μου βίντεο. Εγώ οτιδήποτε κάνω. Έχω αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό ζωή μου. Οτιδήποτε κάνω, το ψάχνω και το στείνω όπω θέλω. Γιατί έχω καταλάβει. Από το, το YouTube με βοήθησε πολύ να το καταλάβω αυτό. Εγώ είχα μια ιδέα. Okay, όπω και εσεί έχετε μια ιδέα. Και τι τυ, πα κάπου και προσπαθεί να την κάνει. Okay. Και μετά θα αρχίσει να, να κόβει από την ιδέα σου επειδή το budget σε περιορίζει ή σε περιορίζει ε, τα άτομα ή σε περιορίζουν οι δυνατότητε ή ο χώρο. Κόβει, ναι. κόβει, κόβει, κόβει και μετά από ένα σημείο ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον η ιδέα σου. Είναι κάτι άλλο. Και τελικά το αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Και λέω εγώ. Τα βάζω κάτω λοιπόν και λέω, Άμα είναι να μη δώσω ένα χιλιάρικο πούμε, για να κάνω αυτό το πράγμα να μην το κάνω καθόλου γιατί δεν θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ μετά το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό. Απλά στην τελική πάλι δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελε. Έδωσε χρήματα και ο εξοπλισμό είναι το τελευταίο πράγμα που νοιάζει το κοινό. Όσον αφορά την εικόνα, δηλαδή. Το θέμα είναι να έχει τρει κάμερε, όχι να έχει τρει black magic, α πούμε. Αυτό εννοώ. Ναι, εντάξει, η black magic μπορεί να είναι λίγο over, παιδί μου. <laughs> Αλλά... <laughs> Στο λέω, ήταν. Γιατί είδα το αποτέλεσμα. Κοίτα, ναι. Τώρα να σου πω ότι. <laughs> Εσύ το μοντέρε. Όχι. Δεν Α, μοντά. okay. okay. ah, δεν μοντάρει πλέον. Έχω κόψει. ναι. Δε. Δεν ασχολούμαι. Ειδικά αν έκανε podcast, καλύτερο είναι να βάλει τον ήχο περισσότερα λεφτά παρά σε κάμερα. Ναι, ο ήχο ήταν καλό, γιατί έχουμε τραγουδιστέ στην παρέα, οπότε cool. Δεν υπάρχει θέμα. Ε, ναι. Εντάξει, ήταν overkill. Βασικά yeah. είχε πολύ ποτέ ένα ρεπούστη. μου. Είχαμε και ένα φοβερό χώρο. Ήμασταν ε, στην αυλή εν, εν, ενό σπιτιού ενό φίλου με πισίνα από πίσω. Ηταν ε, και καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο το κόνσεπτ όλο. Το κάναμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία από το κάναμε, αντικειμενικά. Απλώ, σαν αποτέλεσμα, δεν ήταν αυτό που θέλαμε, γιατί ξεφύγαμε λίγο, δεν ξέραμε πώ θα το κάνουμε αυτό. Okay. Ε, εγώ ήξερα δηλαδή, πώ το έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορούσα να προβλέψω το Πρέπει να κάνει try and error. Και όταν το try and error σου κοστίζει 300 ευρώ το πάτημά, δεν είναι καλό. Δεν, δεν μπορεί να κάνει πολύ, γιατί εντάξει, δεν είμαστε κατημεριοχή, έτσι, δεν. Είχα δει και άλλα βιντεάκια που έχει προσπαθήσει να κάνει έτσι. Κάποια ψηλό. Δηλαδή, εντάξει, μεγάλα προτάξει δεν ήταν. Ήταν ήτανε ήταν πολύ καλέ προσπάθειε σε σχέση με το κανάλι και τα βίντεο που κάνει τότε. Δηλαδή, έχει κάνει. Α, το, το de facto λε. Όχι μόνο το de facto. Το de facto ήταν η τελευταία προσπάθεια που πάλι σου ξαναλέω δεν ήταν στα πλαίσια του NMC, ήταν στα πλαίσια του Intactus. Τι είναι το Intactus, να με ρωτήσει τώρα. Ε, θα, πριν πάμε εκεί, okay. δεν μιλούσα για αυτά εγώ. Okay. Όχι, μιλούσα για. Ε, κάνει Ελλάδα, έχει ταλέντο με, με το κοινή σκηνή σου. Αυτό πριν, ε, ήταν ψηλοκαλέ παραγωγέ για σένα, τέλο πάντων, θεωρητικά. Δεν ήταν αυτή η καλύτερη παραγωγή. Και είχε κάνει και το. Πώ το λέγανε, ρε, που στην πράτα θυμηθώ τώρα. Τέλο <συμήθω> πάντων, <συμήθω> το Λακάσα Τεβραπέ. Ήταν... Λακάσα Τεβραπέ, λέγω το, La casa de ναι. Που <συμήθω> το θυμηθεί, ρε. Τα ρεκτινίδια τα παραγωγάρα. Το. Τα ρεκτινίδια τα παραγωγάρα. Δεν το θυμάμαι. Ποιο ρεκτινίδια. Ναι. Το Λακάσα Τεβραπέ ήταν στα πλαίσια του ρεκτινίδια. Το ρεκτινίδια ήταν εκπομπή που κάναμε στην Digital Minds. Οκ, okay, δεν το ήξερα. Με. Ναι. Ε, το οποίο υπήρχε. Στο δικό κανάλι. Ναι. Okay. Υπήρχε κιόλα. Υπάρχει ακόμα θεωρώ. Δεν τα έχω ζουήσει. Τα κατέβασα πρόσφατα. Έχει, τα έχει όλα αυτά τα καλά, αλλά έχει αφήσει πολύ λαβέρα. Ναι. Τα ρεκτινίδια ήταν μια εκπομπή που κάναμε τον Γιώργο. Ε, το συνεργάτη μου σήμερα. Άσχετο αυτό, το ζητήσουμε μετά. Okay. Που ήταν ε, ε, σχολιασμός σχολιασμό ταινιών και. Όχι μόνο ταινιών και εκπομπών κτλ. Και τα αυτό. Okay. Ήταν πολύ ωραία παραγωγή. Δηλαδή, εντάξει. Ε, αυτό είχε πάλι σφάλματα, αλλά μ, παλευότανε κι αυτό. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Ναι, ρε παιδι, μας πούμε σε αυτό θυμάμαι ότι ε, οι κάμερες που χρησιμοποιούσατε ήταν κάμερες που είχατε. Ήταν, ε, Όχι, αυ, σε αυτό το συγκεκριμένο γράφαμε πάνω. βασική κάμερα την 1DX, ξέρω εγώ, την Canon. Okay. 5.000 ευρώ κάμερα, ξέρω εγώ. Στην Digital Minds τα γράφαμε, το background το είχαν αισθήσει από την Digital Minds. Ήταν ωραία παραγωγή. Οκ, καμία επαφή. Ε, αυτό δεν κόστιζε. Απλώ ε, δεν πήγαινε και πολύ. Το σταματήσαμε εμεί. Γιατί δεν μα. Αυτό. Ακόμα δεν είσαι σε δίκτυο στην Digital Minds. Θεωρητικά θεωρώ ότι ακόμα ισχύει το συμβολέο μου. Τώρα δεν Α ε, πούμε για την ιδέα που mm. είχε με. Τα μεθύσια τέλο πάντων. Τα <laughs> μεθύσια. <laughs> <laughs> με τα μεθύσια. Έτσι το λέμε, τα μεθύσια. <laughs> μα δε, τι να μα κάνει η Digital Minds. Αυτό που κάναμε εμεί ήταν πολύ καλύτερο. Δηλαδή από το να κλειστούμε σε ένα στούντιο, το ότι ήμασταν ε, σε μια αυλή στην πισίνα, στο κήπο. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτή η αυλή στο κήπο εκεί πέρα, α πούμε. Με... Τι με... έγινε. Με την Digital Minds όμω. Το παλιό, το Rectinidia. Κάτσε το Rectinidia, έγινε το 18 όχι. και αυτό το έχεις... λόγο έγινε πέρσι. Παραγωγή λοιπόν, ενώ, ενώ, για η παραγωγή, ενώ, η παραγωγή θα... που θέλει να κάνει, αντί Minds. να πα να δώσει budget, να, πει ναι. να, πας, να πεις, ε, Digital Minds, ξέρω εγώ. Πα, περίμενε, περίμενε. Η, η Digital Minds δεν έδινε ποτέ κάμερε. Κάμερε δικέ μα ήταν. Το χώρο έδινε. Το στούντιο τότε, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή λέγοντα το 18. Okay. Να μπορώ να χρησιμοποιώ τον όρο εκείνη την εποχή, νομίζω. Γιατί <laughs> πάνε μαλακά πέντε χρόνια. Έτσι. Ε, ναι, μαλακά. Απίστευτο. Άμα το συνειδητοποιήσει, μαλακά. Εγώ νιώθω το. Το 2018 το... το, το 18 ήταν. Εγώ... Το 2000, θα σου πω εγώ. Θα, θα πάρα πολύ. Το 2013, πότε πιστεύετε. είναι. Χωρί να σκεφτεί πολύ. Πότε πιστεύει. <laughs> <τώρα, laughs> από 10 χρόνια. Ε, δεν, θα είναι, δεν μπορεί να είναι. Θα είναι 7 χρόνια, ξέρω εγώ. Ούτε καν, bro. Το 2013 είναι 10 χρόνια πίσω, μαλακά. 10 χρόνια πίσω. Ναι. Απίστευτο. Απίστευτο. Άρρωστο. Ωραία. Ε, λοιπόν. Ζακ, πήγε... δεν μιλά πολύ, Ρεμάν. Ναι, ρε, και μάλλε, Συνόμι, και εσύ. Και μου άρεσε το καπέλο και. Thank you, Νάσκα. Είχαμε πάει και διακοπέ μαζί κάποτε. <laughs> ναι, θέλει, ναι, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. <laughs> Κοίτα, <Λέξτε>. είναι πρωί. Είναι <laughs> πρωί. <laughs> δεν έχει πει καφέ. <laughs> Με το μαλάκα <laughs> να πούμε. <laughs> <Του> βα... <laughs> και την πρώτη μου φορά μου λέει το πρωί, του λέω τι πρωί. Πάμε το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Καλά, δεν μπορούσα Εγώ έβαλα η ώρα σήμερα. Λοιπόν, το πώ ήρθε ο Νικηφόρο στο podcast. Είχα πάει σε ένα μαγαζί στο οποίο έπαιζαν κάποιοι φίλοι του που πάνω στον ίξο ήταν φίλη του και απλά ήταν να παίξω στο ενδιάμεσο για ένα πεντάλεπτο κάτι τέτοιο και πήγαινα ανεβαίνω πάνω, παίζω και έτσι όπως πριν πω το πρώτο κομμάτι, στο τέλο, το κομμάτι, δεν θυμάμαι σε κοιτάω, <laughs> γουλούνω μάτια, ήταν ε, πολύ τέτοιο και λέω ο oh, 1.5 στο μικρόφωνο, πολύ σιγά <laughs> <laughs> και με κοιτάκι, Μαλάκα το θυμάμαι, ναι. <laughs> ήταν, ήτανε, ήταν τέλειο. Παρακαλώ, τι είπε. Λοιπόν, να το πιάσουμε από εκεί που το είχαμε που το αφήσαμε πριν. Ναι. Στα μπίφια. Ναι. <laughs> στα views. Να κάνουμε λίγο drama, να γουστάρουμε. Δεν <laughs> <laughs> ξέρω, σταματάω. Ε, αλλά legit. Είσαι ένα παιδάκι, ωραία. Mm -hmm. Πόσο πολύ μπορεί να σε επηρεάσει τη ψυχολογία. Βασικά, πώ ένιωθε. Θέλω να μα βάλει λίγο στην ψυχοσύνθεση Είσαι πιο πολύ και όχι τόσο στα facts. Δηλαδή. Ναι, ισχύει, το όλο το YouTube το... σε κράζει. Εσύ ήσουν, έτσι όπω το έβλεπα τουλάχιστον σε μία άμυνα. Σε άμυνα. Ρε φίλε, Ήσουν σε φάση ότι cool, δεν με πειράζει, που αυτή είναι η αντίδραση που θα έπρεπε να έχεις, αλλά δεν πιστεύω ότι εντός αυτή. Δεν τον... απάντησα ποτέ παρόλα αυτά. Ναι. Ποτέ δεν απαντούσα. Δεν απαντούσα ποτέ γιατί... Ε, ήταν αυτό το πράγμα το ότι ήξερα τι να πω, αλλά δεν ήξερα πώ ακριβώς να το μεταφέρω έτσι ώστε... Γινόταν, ήταν απίστευτα λαϊκίστικο αυτό που γινόταν από του άλλου. Δηλαδή, ειδικά ο Λιναρά. ειδικά ο έκανε Α, τρελό λαϊκισμό. Δηλαδή ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι τα έδειχνε. Και τα δεν μονοσία. έχει αλλάξει το περιεχόμενο του. Δεν, <laughs> με, δεν με απασχολεί το περιεχόμενο, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον, με τον Λιναρά και δεν με νοιάζει κιόλα πλέον. Okay. Α, εγώ σχολιάζω το μεμονωμένο και αυτό που αφορά εμένα. Okay. Δεν θα μπω καν στη δικασία να σχολιάσω τι λέει ο Λιναρά για τον ένα, τι λέει ο Λιναρά για τον άλλον. Δεν θα μπω στη δικασία. Η ιστορία πήγαινε ω εξή. Ε, κάνει ένα βίντεο κριτική. Τον προσεγγίζω εγώ. Του λέω: Έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα μαζί μου προσωπικό. Όχι. Πολύ ωραία. Αποδεκτή η κριτική σου. Ούτε σου του είπα ποτέ κατέβα το βίντεο, ούτε τον παρακαλούσα για τίποτα. Του λέω: Να σου πω, παρόλα αυτά, επειδή βλέπω λίγο hate coming to me, είναι εφικτό. Θα ήθελε να κάνουμε ένα. και, και προ εσένα hate θα έρθει. Γιατί είχαμε τρελή διαφορά στι Apps τότε. Του λέω: Προκειμένου να τα αποφύγουμε όλα αυτά, θα ήθελε να κάνουμε μια συνεργασία μαζί για να. Ε, αυτό το βίντεο στο οποίο σου απάντησε, νομίζω υπάρχει ακόμα online. Στο Δεν ξέρω αν υπάρχει online. Τέλο πάντων, εγώ στο λέω πώ θα θυμάμαι. Οκ. Okay. Και μου λέει ναι. Οκ. Okay. Κάνοντα συνεργασία με τον NMC, ξέρει ότι ο NMC κάνει αυτό που κάνει. Έχει ένα ψηλοκαυτικό χιούμορ, έχει ένα ψηλό τέτοιο αυτό. Ξέρει, what are you getting into. Του ζητάω και του λέω, θέλω ένα βίντεο στο οποίο να δείχνει στεναχωρημένο. Δεν του είπα ποτέ ούτε να κλαίει ούτε τίποτα. Του λέω: Θέλω να δείχνει στεναχωρημένο. Για να το βάλω. Ε, ότι και καλά με παρακαλά να μην ε, κάνω φότο από τη φωτογραφία σου. Θεωρώ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το ποιο ήταν το κόνσεπτ. Ήξερε τι έστελνε. Θέλω να, εξι, να, να πω. Και μου στέλνει ένα βίντεο στο οποίο έχει βάλει μόνο, το έχει μοντάρει μόνο του. Ο, το μοντάζ ήταν δικό του. Ούτε αυτό το ξέρει ο κόσμο. Okay. Το μοντάζ ήταν δικό του στο βίντεο που έκανε zoom στο πρόσωπό του και έβαζε λυπητερή μουσική. Δεν μπορώ να φύλλα άλλο. Και υπάρχει okay. στο chat που έχει ποστάρει αυτό ότι θε να το μοντάρω εγώ. Και του λέω: Όχι, μάλλον δεν χρειάζεται. Βγάζει το βίντεο. Έχω πάει στα αγγλικά. Okay, είμαι 15 χρονών, πηγαίνω αγγλικά, δίνω προφήσενση. Okay. Και ξαφνικά λαμβάνω μηνύματα από τον Αντρέα, τα το οποία δεν μπορώ να τα δω. Γιατί είμαι μέσα στην αίθουσα και Κατέβασε το βίντεο και μάμου σου του. Και τι είναι αυτό το πράγμα που έκανε και τα λοιπά. Γιατί, γιατί. Του είπα, Με συγκίνησε η Μούρη σου. Αυτό το είπα. Μάλλον δεν θυμάμαι. Παρέχεται να κλείσει το. Θε να το δούμε τώρα. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχει. Με συγκίνησε η Μούρη σου, πάμε. Έκανε απάντηση σε αυτό. Καλά, τέλο πάντων δεν με αφορά okay. να το δούμε. Ε, με συγκίνησε η Μούρη σου, πρέπει να του το είχα πει. Το οποίο το παρουσίασε λες και το παχαμό τη μάνα σου. <laughs> δηλαδή. Και ο τύπος έκανε βίντεο για να πει ότι το 15χρονο εμένα τον 22-23, δεν ξέρω πόσο ήταν τότε, με εξαπάτησε. <laughs> προφανώς δεν είναι χαζός και προφανώς δεν είναι αφελής. Ε, αλλά πουλου, πουλούσε το... Το μπιφ με τον NFC. Δεν πουλούσε το να είμαστε φίλοι με τον NFC και το κατάλαβε. Γιατί μου διαβάζει τα βίντεο που κάτω, Τα σχόλια από το δικό μου βίντεο ήταν. Πού κατάντησε, Ρε Μαλά, Καλιναρά. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει και κάνει συνεργασία με τους μαλάκε που κράζεις και μά σου του. Ε, όταν ο κόσμο σου γυρνάει έτσι. Εκεί βαράει το κεφάλι σου και λέει: Ωπα, θα χάσω κόσμο. Κάτσε να το γυρίσω στο κράξιμο πάλι. Ναι. Οκ. Okay. Ένα όρημο άνθρωπο μπορεί να θα σκεφτεί όλα αυτά. Αλλά επειδή είχαμε να κάνουμε με παιδάκια, τα παιδάκια δεν τα σκέφτονταν όλα αυτά. Και εγώ ω παιδάκι δεν τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Κυρίω επειδή απευθυνόταν σε παιδάκια τα οποία ναι. δεν είχαν την κριτική σκέψη. Και μετά αρχίζει αλλά... ένα κύμα hate, αυτό που με ρώτησε δηλαδή για να επανέλθω στην ερώτησή σου. Τίποτα. Λάμβανα μηνύματα, ψόφα, κάνε ιστορίε. Ε, από κοντά στον δρόμο δεν μου. Γιατί είχα ακούσει ότι πούμε, το, το Mr. του είχαν επιτεθεί στον δρόμο δύο-τρει φορέ. Εμένα δεν τολμούσαν να με επιτεθούν στον δρόμο. Και θα το πω δεν τολμούσαν για τον εξή λόγο. Μία φορά έχει γίνει ένα σκηνικό. Περπατούσαμε του φίλου μου στην Παρασκευή και είναι κάτι πιτσυρίκια που φωνάζουν. Με φωνάζουν σε γαμάι ναρά, κάτι τέτοιο στον δρόμο. Και το ακούω αυτό, ήταν μια φορά που είχε γίνει. Και το ακούω, αφήνω του φίλου μου, δεν πηγαίνω με του φίλου μου. Πηγαίνω μόνο μου. Και να λέω, τι έγινε, τι για να αυτό, τι, είπε. Όχι, μπρο, όχι, προ πλάκα, δεν έκανε πλάκα. μόνο αυτό είχε γίνει, α πούμε. Τέλο εκεί την περίοδο λοιπόν γίνονταν αυτά τα πράγματα. Κυρίω online. Λάμβανα μηνύματα, λάμβανα ιστορίε. Και τι γίνεται τώρα. μου στέλνει μήνυμα. Άλλη διαστρέβλωση γεγονότων. Μου στέλνει μήνυμα μία γνωστή μου η οποία με είχε γνωρίσει μέσα του YouTube, αλλά πλέον η σχέση μα ήταν προσωπική. Okay. Δεν εννοώ ότι ήταν εγκόμενα ή οτιδήποτε. Okay. Απλώ μιλάγαμε προσωπικά. Μιλούσα με τον κολλητό μου, μιλούσε με μένα, μιλούσα με τι φίλε τη. Υπήρχε προσωπική σχέση. Όντω είχε ξεκινήσει με το να με βλέπει στο YouTube, είχαμε γνωριστεί μετά. Γιατί στην ηλικία μου. Ε, μου στέλνει λοιπόν αυτή και αρχίζει και με κατηγορεί και μου ζητάει το λόγο που έκανα αυτό που έκανα στο Λιναρά. Και να απαντάω εγώ προφανώ στο προσωπικό μου τσατ. Γιατί mm -hmm. το έκανα. Συνεχίζει αυτή να με τσιτώνει. Και είναι να σου πω κά κάτι στην τελική. Δεν ασχολούμαι εγώ με το Λιναρά, ο οποίο είναι το ένα, το, 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 το τάδε και το έτσι. Τέλο πάντων. Εγώ όμω ούτε είχα τη διάθεση να τα πω όλα αυτά δημόσια. Ούτε να τον, ε, τον κράξω ούτε τίποτα. Ε, ψαχνόταν όμω. Και ψαχνόταν στο επίπεδο ότι ανα, ε, αναγκάστηκε για να βγάλει βίντεο, επειδή εγώ δεν απαντούσα αυτό. Προσευχόταν κάθε μέρα να το απαντήσω για να κάνει άλλο βίντεο και να, κάνει, να πάρει views. Το συγκεκριμένο βίντεο είχε πάρει 200.000-300.000 προβολέ. Με μένα είχε 10 φορέ τα subs του. Που να πούμε κιόλα ότι στο τότε YouTube, γιατί πολλοί δεν το, δεν το, καταλαβαίνουν, mm. ε, τα νούμερα ήταν τελείω διαφορετικά. Τα ακραία. Δεν υπήρχε, το, δεν, υπήρχε το million. Δεν υπήρχε το 500.000, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. ναι ε, δεν... αυτό που λέει είναι διαστημικό νούμερο. Διαστημικό νούμερο, ακριβώ. Πραγματικά. Ακριβώς. Οπότε προ, ε, προσευχόταν να κάνω, να κάνω βίντεο απάντηση σε αυτόν. Και όταν πλέον έβλεπω ότι δεν απαντάω και ότι δεν βγάζω κάποιο βίντεο, γιατί δεν ήθελα να, τον, να, να, να του κάνω... Να συνεχιστεί όλο αυτό. Όχι μόνο να συνεχιστεί, δεν ήθελα να, τον, να του δίνω και views. Γιατί είχα καταλάβει ότι όλο αυτό έχει κερδοσκοπική ε, φύση. Όχι απαραίτητα σε λεφτά, αλλά και κυπρικά έπαιρνε πολλά views. Ε, προσοχή. Ναι. Ε, δεν ήθελα, δεν ήθελα, δεν ήθελα, δεν απαντούσα, δεν απαντούσα. και σου λέει αυτό έτσι είσαι. Πάει λοιπόν η άλλη και του τα στέλνει. Η άλλη γιατί το δεν αυτό. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, δεν ξέρω γάμο το κεράτο μου. Οκ. Okay. Πάει και του στέλνει προσωπικό μήνυμα τα τέτοια. Και παρουσιάζει ο άλλο μια διαστρεβλωμένη κατάσταση την οποία εγώ έστειλα σε αυτήν. Αυτή είναι φαν μου. Καμία ότι έχουμε προσωπική σχέση, ότι, είναι, ότι την ξέρω προσωπικά, όχι. Είναι φαν μου και τη έστειλε να την κατηγορήσει επειδή είναι, είναι φαν ε, περισσότερο του Λιναρά και όχι του NMC πλέον. Και ο NMC είναι κομπλεξικό και τη έστειλε για να τη πει. Πέρε, πούστη μου. Και με λέει, κοιτάξτε εδώ, με λέει αμόρφωτο, με λέει αυτό. Και εγώ θα σα δείξω στο Google Maps γιατί δεν μπορούσα να πάω στο σχολείο. Ο κόσμο έβλεπε αυτό που ήθελε να δει. Beef. Ο κόσμο γούσταρε το Λιναρά να κράσει τον NMC και προκειμένου να υποστηρίξει αυτό το είδο το περιεχόμενο που γουστάρει ο κόσμο. Οτιδήποτε θα πίστευε, ρε Μαλάκα. Άμα του λέγε το, ο Νικηφόρο πάει και βαράει γριέ. Θα πάω. Ο Νικηφόρο πάει και βαράει γριέ, βεβαίω. Ναι. Ωστόσο, η όλη αυτή η κατάσταση. Ε, τώρα μα λε γεγονότα, ρε, mm. Αλλά θέλω να μα μας μιλήσει λίγο για την ψυχολογία σου πίσω από αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν είσαι το ίδιο άτομο που ήσουν. Mm. Όταν ένα παιδάκι τα έχει όλα αυτά, όλο αυτό το πόλεμο που γίνεται εναντίον του. Και μιλάμε για χοντρά πράγματα τώρα. Για ένα, ένα έφηβο παιδί που, ασχολεί, που... Ε, εκτίθεται στο ίντερνετ. Στο τότε ίντερνετ ειδικά. Δεν είναι το ίδιο με σήμερα. Καμία επαφή. Τότε το κύριο περιεχόμενο στο YouTube ήταν σχολιασμός. Και ε, τα βίντεο που κάνει σήμερα ο Λιναρά, που είναι αντίστοιχα του τότε... Κάνει δηλαδή, βίντεο το... ακόμα. Κάνει βίντεο ακόμα και live streams, τα οποία είναι αντίστοιχα με τότε, Να, που είναι άνθρωπο. ακόμα ε, σε τέτοιο επίπεδο, είναι πιο light δηλαδή, από τα... Τα σημερινά είναι πιο light like από το τότε. Το φαντάζομαι, ρε φίλε, γιατί δεν θα σταθεί και όλα. Και είναι ακόμα, να και είναι ακόμα το τόσο καυστικό. Ενώ ότι δεν μπορώ να το φανταστώ ότι είναι πολλοί θεάτε τώρα. Πολλοί δεν ξέρουν, ξέρουν πώ ήταν τότε το, 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 το YouTube, γιατί πολλοί απλά μπήκαν πιο μετά. Mm. Ε, mm. Αυτό το βίντεο πιστεύω παρόλα αυτά. Όσοι θα πατήσουν να το δουν για μένα, είναι άνθρωποι που ήταν τότε στη φάση. Ε, και αυτό, γι' αυτό τα εξηγώ. Αυτό σε αυτού απευθύνεται το βίντεο. Ναι, και γι' αυτό τα εξηγώ όλα αυτά. Γιατί φαντάζομαι, επειδή. Οι περισσότεροι θα είναι στην ηλικία μου, δηλαδή θα είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια μικρότεροι, θα είναι τώρα 19, 20, 21 χρονών. Μπορούν να κρίνουν τι γινόταν τότε. Άμα κάτσει και βάλει τη γλώσσα στο μυαλό σου και σκεφτεί τι γινόταν τότε. Και τα δει πιο αντικειμενικά τα πράγματα και τα δει με το μυαλό που έχει σήμερα, θα καταλάβει ότι. Α, τελικά ο NMC δεν ήταν και τόσο μουνό πάνω. <laughs> δηλαδή, τελικά ίσω ήταν όντω <laughs> ένα πιτσίρικο το οποίο. Πιστεύω ότι με βλέπανε για τρελό μουνό πάνω. Αλήθεια. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Mm. Μα με βλε... είχανε μπερδέψει κάτι στο κεφάλι τους. Το γεγονός ότι ήμουν μεγάλος YouTuber δεν σημαίνει ότι ήμουν μεγάλος ηλικία. Ναι. Παρέμενα ένα ανήλικο, ανώριμο παιδί. Το οποίο ναι, ήταν πιο όριμο από την ηλικία του. Ναι, μπορούσε να πει πολλά πράγματα και μπορούσε να τραβήξει και μεγαλύτερου ηλικία ανθρώπου. Παιδιά, είχε έρθει σε event που να με χαιρετήσει 30 χρονών άνθρωπο. Ε, αυτό που έχει κάνει με τον ε, Τζίμκο και τον ε, πουρνάρο. Όχι, σε ένα δικό μου. Πιο μετά. Okay. Ε, δεν έχει σημασία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έλεγα πράγματα τα οποία ήταν για πιτσιρίκια. Ούτε παιδικό ήταν το περιεχόμενό μου, σαφώ. Παρ' όλα αυτά, πρώτα οι creators έπρεπε να σκεφτούν ότι. Ρε μαλακα, μήπως να. Δηλαδή, α πούμε, ο καρπού αντί να πατήσει να κάνει ένα βίντεο για να πει τα thumbnails, Πώ να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου λέει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θε να δούμε λίγο, να σε βοηθήσω. Να στείλω λίγο ένα designer. Να δούμε λίγο πέντε πράγματα. Κανένα πούστη δεν μα, το έκανε. Μα, αυτό δε, ποτέ. μα δεν το, δε, το κάνει για να σε διορθώσει αντικειμενικά του. Όχι, τώρα... κανένα πούστη με την έννοια γιατί δεν το κάνω καρπούζι. δεν με γιατί δεν το κάνω καρπούζι. Ένα σου λέω. Για... Ένας Ένα να με πιάσει και να με βοηθήσει. Ναι. Ήσασταν όλοι 25 χρονών ρε μαλάκε. Και είχατε ένα πιτσιρίκι με στο community. Το οποίο έπαιρνε τόσα views. Εκτιθόταν, είχε, είχε κινδύνου. Δεν σκέφτηκε ότι. Ε, να πάω το αυτό το πιτσιρίκι. Κάτι, ένα μήνυμα. Μαλάκα, ε, κάτι... πλάκα στην πλάκα. Μόνο η Ζιπέρπλη αυτό. Για άλλου λόγου. <laughs> Για άλλου λόγου. και πάλι το έκανε όμω. Okay. Το, το έκανε, και το έκανε γιατί κερδοσκοπούσε ο ίδιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Την οποία δεν θέλω να θίξω γιατί δεν με νοιάζει να τη θίξω. Ε... Αλλά... Ά, όταν σε ανακάλυψε ο Izzy, νομίζω είχε πολύ λιγότερα νούμερα από ότι. Τη... Όχι. Ο Izzy, όταν με ανακάλυψε και μου στην πρώτη φορά μήνυμα, εγώ είχα παραπάνω νούμερα από τον Izzy. Oh. Απλώς Απλώ okay. ο Easy ήταν ο Easy Purple, ο οποίο ήταν πιο γνωστό σαν όνομα στο community. Δεν είχε πολλά νούμερα παρόλα αυτά. Okay. Δεν ήταν θέμα ότι κερδοσκοπούσε, δεν εννοούσε σε νούμερα. Ο Easy ένα διάστημα τη καριέρα. Εγώ δεν είχα ποτέ manager, ωραία. Okay. Γι' αυτό και το λόγο υποπληρωνόμουν στι χορηγίε πάρα πολύ. Αυτό επίση δε δεν το ξέρει ο κόσμο. Κοίτα, κοίτα πώ αλλάζουν τα πράγματα τώρα, πώ είναι η πραγματικότητα, έτσι. Mm -hmm. Κοίτα το τζάκι, έτυχε να αρέσει το καπέλο του, έτσι. Το βρίσκω πολύ σέκο. <laughs> ε, Ενδιαφέρον. Ε, φιλμώρα. Πορε πουστί. <laughs> ο ξεπουλημένο ο έτσι, ο αλλιώ. Ρε μαλάκε. Έπαιρνα 100 ευρώ το βίντεο, ρε πουστί τη. 100 ευρώ. Δηλαδή, από όλη τη, τη χορηγή έβγαλα 5 εκατοστάρικα. 5 εκατοστάρικα. Κανονικά θα έπρεπε να παίρνω για ένα βίντεο τότε με τα νούμερα που είχα. Για να καταλάβει λίγο κόσμο ότι δεν έβγαζα εκατομμύρια, δεν έβγαζα χιλιάρικα. Εντάξει, 5 εκατοστάρια για 15 χρόνια ήμουν πολύ καλά. Είναι, είναι 5 εκατοστάρια. καλά. Ναι, ε, αλλά σε σχέση με τι άλλε χορηγίε από αυτά που έχω ακούσει τουλάχιστον. Γιατί δεν έχουμε χορηγίες. Έχω, είναι... έχω, λάβει προτάσεις με τετραψήφια νούμερα τώρα για χορηγίες πολύ πιο μετά και δεν είχα καν τα νούμερα που είχα τότε. Για το Ριακτινίδη είχαμε λάβει πρόταση 2.000 ευρώ. Τα οποία και σήμερα δεν μην σας τρελά νούμερα αυτά. Δεν είναι. Είναι νορ για σήμερα, για 23, για το 2023. Επειδή ξέρω, επειδή η δουλειά μου η τωρινή έχει να κάνει και με αυτά. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Τι νομίζετε, ή μια χορηγία. Πε μου ένα όνομα. Ένα... Ό, όχι όνομα, να σου πω πόσα. Όνομα... πώ πόσα όνομα? παίρνει, αλλά ένα YouTuber στα 200.000 subs, 300.000 subs σήμερα, σε, μια χορη... σε ένα χορημώνο βίντεο μπορεί να διεκδικήσει αναλόγω και με τα views του από 5 έω 10.000 -10 ευρώ. Αυτό δείχνει και πόση δύναμη έχουν οι creators πλέον. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι κακά όλα αυτά. Δεν τα κατηγορώ, δεν τα λέω με κακία. Και καλά κάνουν και είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αυτό που θέλω απλά να δώσω να καταλάβει ο κόσμο είναι ότι αυτό που ενδεχομένω με κατηγορούσαν για ξεπούλα, για οτιδήποτε. Τα βίντεο, τα unboxing που έκανα δεν έχω πάρει το ευρώ από αυτά τα βίντεο. Μόνο τα προϊόντα έπαιρνα. Τα οποία τι περισσότερε φορέ δεν τα χρησιμοποιούσα καν. Ναι. Μου έχουν λείψει αυτά τα unboxing. Στέψα να ξέρω. Είχα, μου είχαν στείλει 5-6 <laughs> κινητά. Οκ. Okay. Είχα κρατήσει ένα, είχα δώσει ένα στον πατέρα μου, είχα δώσει ένα στο, στον στο κολλητό μου. Οκ. Okay. Εντάξει. Αυτά ήταν τα, τα φοβερά κέρδη. Να συνεχίσουμε λίγο στο story. Το θα ήθελα να πιάσουμε το timeline. Ναι, απλά ακόμα δεν μου είχε απαντήσει στην ερώτηση για την ψυχολογια του. mm-hmm. του. συγχωρείς, Με συγχωρεί. έχω συγχωρεί. Με συγχωρεί. Όχι, δεν φταίει εσύ. Όχι, και καλή συζήτηση και έτσι πρέπει. Να έχει απόλυτο δίκιο. Η ψυχολογία μου τότε δεν μπορώ να τη θυμηθώ ακριβώ. Θα σου πω. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό που μπορώ να σου εξηγήσω είναι το εξή. Μου έκανε μεγάλη ζημιά στη ζωή μου ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα και το κατάλαβα πολύ μετά. Το κατάλαβα στα 17, 18 μου, 19 μου. Οκ. Okay. πόσο Όταν ζει, όταν ξεκίνησα με ένα 13 13-14, okay. σταμάτησα στα 16. Όταν ζει με τόση προσοχή από τόσο μικρή ηλικία, τόση προσοχή γύρω σου, έχει πολλά φώτα γύρω σου. Όχι απαραίτητα κανάλια και τέτοια, δεν ήταν ότι έρχονταν, αλλά δεν μπορούσα να πάω στο μολ. Στα 15 μου. Δεν μπορούσα να πατήσω στο μολ. Πήγαινα με την κοπέλα μου στο μολ, Μα κυνηγούσαν από πίσω. Τέτοια πράγματα. Αυτά δεν μπορώ να τα ζήσω. Δεν είμαι ο Σάκη Ρουβά. Ο Σάκη Ρουβά είναι ο καλύτερο καλλιτέχνη στην Ελλάδα, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Ε... δεν είμαι ο Σάκη Ρουβά. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω όλο αυτό το πράγμα και δεν είμαι και στην ηλικία ούτε να με κάνει κάποιο mentoring. Οι γονεί μου, επειδή καταλάβαιναν ότι αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση και δεν ήθελαν να με, να καβλώνουν σε ουσιαστικά με αυτό. Οπότε δεν παριστάνω ότι δεν συμβαίνει τίποτα σπουδαίο. Θεωρείτε ότι κάνανε καλά. Ο. Ναι. Οκ. Okay. ναι. Σε ένα βαθμό, ναι. Τέλειο. Ε, παιδιά, είχα συνολικά το κανάλι NMC Comedy. Είχε 6 εκατομμύρια προβολέ. 6 εκατομμύρια. Η Ελλάδα είμαστε 11. <χει> 6 εκατομμύρια ζευγάρια μάτια είχαν δει τη φάτσα μου. Συνολικά. Δεν σου λέω ότι όλοι ήταν fans. Δεν εννοώ αυτό. Και 80.000 κόσμος είχε κάνει και, και πατήσει subscribe συνολικά. Το Καραϊσκάκι σου χωράει 35.000 κόσμο. Ε, τότε. Πω, μαλάκα, 80.000 κόσμο για τότε ήταν. Ήμουνα 15 χρόνια. Δεν τα λέω όλα αυτά σε φάση. Αυτά τα λέω σαν αρνητικά. Σκέψου λοιπόν να έχει όλη αυτή την προσοχή. Να, να βγαίνει στον δρόμο αυτό, οτιδήποτε, φωτογραφία κτλ. Που εμένα δεν μ' αρέσανε κιόλα αυτά. Εγώ δεν την ψώνησα ποτέ. Οι φίλοι που είχα τότε έχω ακόμα του ίδιου φίλου. Ή τέλο πολλού από αυτού. Γιατί εννοώ ότι προσθέθηκαν άλλοι στην πορεία. Δεν, εννοώ ότι δεν πήρα ποτέ κανέναν φίλο από το YouTube. Δεν έκανα ναι, κανέναν φίλο. Ναι, ναι. Ε, δεν την ψώνησα ποτέ. Κανένα φίλο δεν θα σου πει ποτέ ότι την ψώνησα. Αλλά αντικειμενικά ζούσα σε μια προσοχή, σε ένα τέτοιο προσοχή. Ξαφνικά λοιπόν σταματάει όλη αυτή προσοχή. Γιατί αποφασίζω να σταματήσω και τα νούμερα πέφτουν και όλα αλλάζουν. Και ξαφνικά δεν μπορώ να ζήσω χωρί αυτή την προσοχή. Δεν μπορώ να ζήσω πλέον ως, ε normal. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν μπορείς να. και κανένα από αυτού του YouTubers, ειδικά του παλιού δεν μπορούν να σταματήσουν να ζουν έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει τώρα το μαλλιά από αυτή τη θέση που είναι. Θα πάθει η κατάθλιψη ο άνθρωπος. Δεν, δεν, δεν μπορεί. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Okay. Ε... πολύ, πολύ να το παλέψει και Άρα σου έχει λείψει κάπω η ζωή του YouTube. Δεν είναι ότι σου έχει λείψει. Δεν, δεν κατάλαβε ακριβώ τι είπα. Δεν είναι ότι σου έχει λείψει. Ούτε ότι μ' αρέσει που με, με, με γουστάρει ο κόσμο. Δεν είναι η ίδια ζωή. Όταν η ζωή σου αλλάζει και πλέον δεν είσαι αυτό που ήσουν, είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς. Okay. Um, Σου κάνει ζημιά σε μια ευαίσθητη είναι ηλικία. Είναι Δεν πολύ μπορεί να το Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι φυσιολογικό να σε ξέρει το κόσμο. Δεν είναι φυσιολογικό να σταματάνε οι φωτογραφίε. Για μένα είναι φυσιολογικό να μα σταματάνε οι φωτογραφίε. Μέχρι και σήμερα. Για... Είχα... <laughs> πολύ κοντινό μου φίλο, ο Εμίλιο. Το γνώρισα στη σχολή. Μένουμε στην ίδια περιοχή. Okay. Δεν είμαι ήξερε. Γέλνουμε λοιπόν στο μετρό. Ήξερε ότι του είχα πει έτσι και έκανα YouTube παλιά. Okay. Ε, του έλεγα λοιπόν, μου λέει δηλαδή, σα σταματάει μια Του λέω ναι, παλιότερα ναι, δεν συμβαίνει πλέον τουλάχιστον, αλλά γίνεται. Αποκλείεται μου, μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, είμαστε στο μετρό στο κολαργό. Oh, no. Ανεβαίνουμε τι σκάλε να πάμε να πάρουμε τα αυτοκίνητα να πάμε σπίτια μα. Και ξαφνικά κατεβαίνουν από τι σκάλε από εκεί δύο άλλα παιδιά. Με βλέπουν, τρέχουν προ τα κάτω, ανεβαίνουν από την άλλη σκάλα. Έρχονται, βγάζουν φωτογραφία <σık <σık> και ο Εμίλη έτσι. Και για μένα αυτό είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Δεν είναι καθόλου κομπλέ ο έφηβο γιό σου να θεωρεί στα 15 του ότι αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν είναι. Okay. Γιατί μετά δεν, δεν είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί. Ωραία. Άρα δεν το θεωρεί υγιέ. Καθόλου. Το ότι. Okay, ίσως Μην δε... εκτίθετε τα παιδιά σα στο ίντερνετ. Καθόλου. Διαφωνώ απόλυτα με αυτό. Δεν λέω ότι άμα ο έφηβος γιος σας αποφασίσει να κάνει YouTube, σταματήστε τον. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Αφήστε να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά βοηθήστε τον. Βοηθήστε τον. Βάλτε τον σε μια εταιρεία με ένα συμβόλαιο της προκοπής. Να προσέχονται τα προσωπικά του δικαιώματα. Τα πνευματικά του δικαιώματα, συγγνώμη. Να... να, έχει ένα manager. Που να το ξέρει. Να ασχοληθεί εσύ ο ήρθε γονιό ω manager, αν θέλει. Ειδικά στο σημερινό YouTube. Το σημερινό YouTube είναι πολύ πιο επαγγελματικό από τα παλιά. Ναι. Μην τον αφήσετε στη θάλασσα. Γιατί άμα τον αφήσει στη θάλασσα, θα τον φάνε. Θα τον φάνε γιατί όλοι του είναι κομπλεξικοί. Ο ένας προς ένα προ ε... έναν. Κανένα δεν νοιάστηκε για μένα ποτέ. Κανένα συνάδελφο δεν. Ούτε στο επίπεδο του να με ρωτήσει κάτι. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που με προσέγγιζαν. Θυμάμαι να μου φέρετε καλά ο πάνω Ντέντ. Okay. Να μου συμπεριφέρετε ανθρώπινα. Να έρχεται να με ρωτάει. Που δεν είχαμε ποτέ καμία σχέση. Ούτε συνεργασία ούτε τίποτα. Αλλά όποτε πηγαίναμε σε ένα event, ερχόταν ο πάνω. Από τότε μέχρι που έγινε πολύ μεγάλο YouTuber, όχι τώρα, τώρα είναι σε άπιαστα στα νούμερα ο πάνω, αλλά έχει 200.000 views, ε, subscribers. Εγώ είχα πέσει και συναντιόμαστε νομίζω στο Game Athlon. Και έρχεται με κόσμο γύρω του, σπάει τον κόσμο και έρχεται να με χαιρετήσει. Το θυμάμαι αυτό, το εκτίμησα πάρα πολύ. Mm -hmm. Τον καρπούζι όταν τον στο. Digital Expo, λεγόταν. Ναι. Κοίταγε το πάτωμα στα backstage. Αλλά εντάξει. Κάτσε το. να This... χαιρέτησα εγώ, Τη λέω χάρη. Mm -hmm. Η δημοσιότητα σε μικρή ηλικία σίγουρα ήταν κάτι το οποίο σε άλλαξε πολύ. Mm. Το ότι είχε δημοσιότητα, αλλά έχει ταυτόχρονα και όλου αυτούς από πάνω σου. Mm. Όχι τον κόσμο που έρχονταν να, βγα... να σε βγαλ... να βγάλουν μαζί φωτογραφία. Mm. Τα άτομα τα οποία σου στέλνανε μηνύματα, σε... να σε κράξουν, ξέρω εγώ. Δεν νιώθει ότι αυτό από μόνο του. Δεν με επηρεάζει αυτό ποτέ. Άρα δεν. Οκ. Okay. Στα αρχίδια μου. Okay, Αν είσαι καθυστερημένο που. Okay. που... Okay. Δεν... μπορεί κάποιο να το πει. Προσωπή δεν ήταν απρόσωποι, είχαν φωτογραφίε κάτι καρτούν, δεν ήταν καν προσωπικά προφίλ, ήταν ψεύτικα, ήταν σπαμ προφίλ. Δεν είναι ιδιαίτερη σημασία στη διαφορά. Okay. Οκ. Good. Εντάξει, μένε, θα με έκανε ένα κριντζάρο απλά, νιώθω άβολα. Δεν είναι ότι. Δεν με ένιωζε. Ωραία, έχω μια άλλη ερώτηση. Η οποία είναι εξή. Μισό λεπτό, θα, θα την πει. Το μόνο που να πω, να είμαι εντελώ ειλικρινή άλλο ένα hater και άλλο το κύμα hate. Όταν ήρθε ένα κύμα hate πρώτη φορά, με άγχωσε αρκετά. Φοβήθηκα λίγο. Ότι, οκ, okay, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να λαμβάνει άλλο που διαβάζει ένα τέτοιο μήνυμα τη βδομάδα, δύο, τρία, και να διαβάζει 50. Που σε βρίζουν, σε, σου γαμάν τα βίντεο, σου γαμάν τη δουλειά, σε θλίβει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ότι Αλλά εγώ περισσότερο νιώθω άσχημα γιατί με έκανα να πιστεύω ότι όντω έκανα κάτι πολύ λάθο και στην περίπτωση του Λιναρά και στην περίπτωση. Καλά, ο Καρπούζη όχι τόσο γιατί ξαναλέμε τον Καρπούζη δεν είχαμε κάποιο προσωπικό θέμα μεταξύ μα. Η κριτική του ήταν αποδεκτή, όπω και η δική μου θεωρώ ήταν αποδεκτή. Ήταν ξεκάθαρα πάνω στο περιεχόμενο. Ο Λιναρά μου έκανε προσωπική επίθεση. Ήταν εντελώ προσωπικό το πρόβλημα. Και θα μπορούσε να πει κανεί αφού το προκάλεσε. Δεν ήταν έτσι όμω τα πράγματα. Ε, το, το να δείξει σίγουρα δεν το προκάλεσε εσύ. Οπότε... Ε, ρε φίλε, θα σου πω. Καταρχά, ξαναλέω γιατί αν έχετε σκοπό να βάλετε τίποτα από αυτά στο TikTok και οτιδήποτε σε κλειπάκια, βάλετε όλο το context μέσα. Okay. Και βάλετε και αυτό που θα πω τώρα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Δεν με νοιάζει όλο αυτό που συνέβη. Τελείωσε, είναι στο παρελθόν, δεν έχει καμία σημασία. Δεν απάντησα τότε, δεν θα απαντούσα και τώρα. Ο μόνο λόγο που το λέω είναι επειδή θέλω όχι να ακούσουν εμένα και να πούνε ο Νικηφόρο έχει δίκιο, ο άλλο είχε δίκιο. Βάλτε τη γλώσσα στο μυαλό σα όσοι 20, 21, 22, 23 χρονών και σκεφτείτε την κατάσταση τότε και θα δείτε πόσο προβληματική είναι. Και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί κανεί να διαφωνήσει, ούτε καν ο ίδιο ο Λιναράς. Γιατί ο ίδιο ο Λιναράς μόνο του έσβησε αυτά τα βίντεο. Τα έσβησε, εγώ δεν του είπα να τα σβήσει. έσβησε μετά από χρόνια. Γιατί μάλλον το είδε κι αυτός, ότι, okay, αυτό. Ότι, οκ, αυτό δεν, είναι και πολύ κομπλέ. Δεν, σε όποιο context, ό,τι κι αν έκανα κι εγώ λάθο, ό,τι κι αν είπα λίγο παραπάνω, ήμουνα δικαιολογημένο σε έναν βαθμό. Ήμουνα ένα παιδί. Δεν ήμουνα όριμο άνθρωπο που να παίρνει αποφάσει. Ω, oh, τώρα θυμήθηκα ένα <ś yap> σκηνικό. Πόπο μαλάκα, τώρα θυμήθηκα αυτό. Επειδή με για κρέα σκηνικά και για την ψυχολογία μου, γενικά. Παιδιά, ένα ακόμα ακραίο σκηνικό. Είδα μια φορά είχαν μπει στο σχολείο μου, στο Λύκειο, βράδυ, και είχαν γράψει πάνω στον τοίχο το NMC κάτι και ένα μπριελίκι. Το οποίο δεν το θυμάμαι. Με γκράφιτι. Έγινε κάτι με το διευθυντήκι σα και λοιπά. Τίποτα. Εφόσον δεν το έκανε εσύ. Δεν μου κάνανε κάτι, γιατί δεν είχα εγώ την πάψαν τον τοίχο την ίδια μέρα. Αλλά ξαναλέω, πάρτε αυτό το σκηνικό, βάλτε τη γλώσσα στο μυαλό σα και σκεφτείτε πόσο για τον μπούτσο είναι αυτά που γινόντουσαν τότε όχι μόνο με μένα, με όλου. Και γιατί δεν περνάνε αυτή τη στιγμή αυτά. Δεν βλέπω κανέναν στο YouTube να έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί κανεί δεν σχολιάζει κανέναν και μα το με. Και δεν είμαι κι εγώ αφαίρεστη. Όχι ακριβώ. Δηλαδή, κι εγώ σχολιάζα κόσμο. Ρε, έκανε πολύ διαφορετικά βίντεο. Περίμενε. Γιατί δεν τα, τα ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, έκανε το βίντεο που σχολιάζει τα musically. Έκανε βίντεο με τον. Πώ το λένε, τον Jacob. Ε... Ναι, αυτός ξένος, αυτό ήταν ξένο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ, μαλακανέθα, που θα, θα που... παρεξηγηθεί ο Jacob τώρα. Εντάξει. Ναι. Το οποίο ήταν και πολύ... και τον Diz, βέβαια. Τον Diz για ποιον. Τον Diz. Τον Diz. 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 Δεν τον θυμάσαι αυτόν. Ακόμα υπάρχει. Αν είναι ποιο. Τώρα κάνει, κάνει τραπ, όντω. <laughs> okay. Α, μά, είναι φίλο μου, το ξέρω. Okay. Γνωστό είναι τότε δεν τον ήξερα. Είχα κάνει ένα βίντεο να τον σχολιάζω που είχε ανεβάσει ένα τραγούδι κάτι οτιδήποτε. Δεν μου είχε στείλει μήνυμα και μου λέει Μπρο, χαμά! Ξέρω εγώ και και μετά είχαμε βρεθεί κιόλα και χαμό. Ήταν πολύ κομπλέ η σχέση. Ακόμα το ξέρω δηλαδή. Ναι, ενώ ότι καμία επαφή. Ότι ο σχολιασμό που έκανε δεν ήταν τίποτα πολύ ναρά, ρε φίλε. Καμία επαφή. Δεν ήταν. Δεν ήσουν καυτικό. Οπότε εντάξει. Κλάιν. ήταν καυτικό χιούμορ. Ναι, αλλά δεν ήταν ότι προσέβαλε αυτόν oh, τον οποίο Όχι, θεωρώ πω υπήρχαν σημεία τα οποία μπορεί να προσέβαλε, <συμή> αλλά θεωρώ πω υπήρχαν και άλλα που δεν μπορεί. Αλλά για εκείνη την εποχή ήταν κάτι νορμάλ, Αυτό. Δεν ήταν στα επίπεδα <συμή> του Λινερά, αλλά και πάλι. Κανεί δεν ήταν. Κανένα δεν ήταν. Άλλο περιεχόμενο. Εγώ δεν έκανα ραντ. Δεν έκανα να κατηγορήσω τον άλλον. Εγώ διακομοδούσα κάτι. Ήταν πολύ διαφορετικό. Άλλο περιεχόμενο. Δεν κατηγορώ το ένα ή το άλλο. Κάθε yeah. ένα ό,τι πιστεύει. Λοιπόν, Κάνε ωραία. Τις Τέλεια. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι η εξή. Ωραία. Που είναι, βασικά, μοιάζουν Θα τι κάνω μαζί, αγάμα το. Λοιπόν, είναι το. Γιατί ξεκίνησε YouTube, ότι, Τι είναι αυτό που σώθησε το να αρχίσει να ανεβάζει βίντεο. Ναι. Yeah. Ε, και το άλλο είναι το. Ότι, γιατί σταμάτησε YouTube, Και αν τελικά σου άρεσε όλο αυτό που έκανε. Το, το, το να ασχολείσαι με κάμερε, να τραβά, να κάνει περιεχόμενο, το, οτιδήποτε. Άρχισε YouTube γιατί ο Jeremy. Ναι, ρε μαλάκα, ναι, ρε μαλάκα, επιτέλου το λέω στο podcast. Έκανε ε, YouTube επειδή άρεσε τον Τζέρεμι, το έλεγα Πού το, σε... το έλεγε, δεν κατάλαβα. Δώσε πέντε. Για ποιον το έλεγε για μένα. Όχι, σε <sharp> κάθε podcast ρωτάω καλεσμένο. <sharp> Α πω, ξεκίνησε η YouTube επειδή έβλεπε τον Τζέρεμι. <sharp> αυτή <sharp> αυτοί είναι κάθε φορά η ερώτηση. Πρώτη φορά δεν έκανα αυτή την ερώτηση. Οκ, ναι, όχι, έβλεπα Τζέρεμι. Καλά, ήταν πολύ ξεκάθαρο. Δεν πειράζει. Ήταν πολύ κοντινό το περιεχόμενο με τον Τζέρεμι, να το σκεφτεί. Ήταν ψηλό. Όχι μιμητικό, εντάξει. Αλλά φαινόταν ότι αυτό πειρέμεινε στο Τζέρεμι. οκ. Αυτό... Okay. Ε, μ... Δεν ήξερα ότι θα πάρει αυτέ τι διαστάσει, παιδί μου. Συγνώμη, μήτσο τον Τζέρεμι τον ξέρει. Ρε μαλάκα. Καλά τώρα, δεν είναι δυνατό να ξέρει τον Τζέρεμι. Ρε μαλάκα. Ξέρω, δεν ήξερε εμένα, θα ξέρει τον Τζέρεμι, α πούμε. Ο Τζέρεμι είναι μια γενιά πίσω. Ναι, εγώ είμαι. Δεν ο ο... είναι δύο γενιέ. εγώ με τρίτη γενιά. Ήταν ο μεγαλύτερο τσίμπε στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, πριν τον Τζέρεμι. Ναι, ναι. Εγώ τον Τζέρι Oh, re, μα, <that> Ο Τούτζε είναι, είναι <smiques> στη δεύτερη γενιά. Αφηное. Είναι πριν από μένα, γιατί είχε πιο πίσω. Τέλο πάντων. Εγώ είμαι στη γενιά του 2015. 15-16. Εγώ είμαι στο 16. Όντω, legit. Τέλο πάντων. Οι άλλοι ήταν πιο πίσω. Ναι. Okay. Ο Τζέρεμι ήταν πολύ πίσω, μα λέγανε. Ο ήταν το, 2011. 11. ήταν, η πρώτη φουνιά. Ναι. με ρώτησε, γιατί ξεκίνησα το YouTube. Τέλο πάντων, δεν υπήρχε συγκεκριμένο λόγο. Απλά μου άρεσε σαν διαδικασία όλη φάση. Είχα πάρα πολλέ σκέψει. Ρο σκέψει που ήθελα να μεταφερω mm -hmm. Και αυτό γούσταρε και ο κόσμο, θεωρώ. Ότι ο νικηφόρο, ο NMC βασικά, δεν θα πολύ φιλτράρει. Θα το πει το πράγμα έτσι. Και γιατί όντω ήμουν αντικειμενικά ένα, ένα σε ένα δωμάτιο που φώναζε πράγματα που σκεφτόταν και τον απασχολούσαν μέσα στην ημέρα του. Αυτό ήταν. Okay. Το δεν υπήρχε σενάριο. Δεν είχα ποτέ σενάριο. Σενάριο έχω πολύ αργότερα. Δεν το βλέπω επαγγελματικά σε καμία περίπτωση. Δεν, θα, δεν θέλω να πω τα κλισέτα, δεν ήταν ο σκοπό να γίνει η δουλειά μου, δεν ήταν αυτό κτλ. Δεν έγινε ποτέ η δουλειά μου. Μα τότε μου, δεν ήταν δουλειά του, εντάξει. Καλά, ψηλό ήταν για κάποιου. Ε, ναι, αλλά τότε δεν θα ξεκινήσετε, μπορούσα ξεκινήσετε. πρακτικά εγώ να την κάνω δουλειά μου γιατί ήμουν ανήλικο. Γιατί είχα πολλά προβλήματα, είχα χορηγίε λόγω ότι δεν είχα ας πούμε, να κόψω τιμολόγιο και τέτοια. Είχα τέτοια θέματα εγώ. Δεν θα μπορούσε να γίνει δουλειά μου. Okay. Αλλά εντάξει, από νωρί κυνήγησα το να μπορέσω να παράγω και χρήματα από αυτό. Έτσι. Okay. Αυτό μέσα σε άκρε. Δεν υπάρχει κάποια ρομαντική ιστορία. Το... Ούτε. Όχι, μου αρκεί πάρα πολύ. Απλά ξεκίνησα, πήρε διάσταση γι' αυτό. Και το ότι σταμάτησε, α πούμε. Ενώ ότι δεν σου έχει λείψει το να. Όχι το να ανεβάζει βίντεο και να συγκουράζει. Θα ασχοληθεί με το βίντεο όμω. Όχι, δεν με έχει λείψει καθόλου. Όχι. Αλλά έχει τι... κάνει και μερικέ παραγωγέ που είχε αυτό. Το, το βαριέμαι ακόμα για να ξαναξεκινήσω. Θα να καθόλου δε, με τι κάμερε του, με το μοντάζ, με κούραζε. Δε... Άρα. Δεν γούσταρα. Όταν σταμάτησε, τι ήταν αυτό που σου λε, εντάξει, τέλο. Ή υπήρχε, υπήρχε, βασικά το εντάξει τέλο. Ήταν, το ότι ήταν εντάξει, εντάξει τέλο ναι. μια μέρα που ξύπνησα και προκύλει εντάξει τέλο. Ήταν διαδικασία που πήρε. Α πούμε, θυμάμαι ότι σε κάποιε φάσει το προσπαθούσε να το, ξαναρχίσει. Ναι, ναι, ήταν και, αυτό το πράγμα. Και... Δεν σου βγαίνει και το μίλησα και με το, με το, με το Jim Coach προάλλε. Είναι στην Ασόη και αυτό. Okay. Συναντηθήκαμε και του Έλ έλεγε: Τι λέω, τι κάνει εσύ κτλ. Αυτό μια γενιά μετά από μένα. Έτσι. Ο Τζίμκο με έβλεπε εμένα πριν ξεκινήσει και τα λοιπά. Ε, και μου λέει, ρε φίλε, πέρασα από αυτή τη στιγμή. μου λέει το YouTube και εγώ, είχε σταματήσει. Πέρασα και εγώ από αυτή τη φάση, μου λέει, δεν μου έβγαινε. Δεν μου έβγαινε. Ούτε κι εγώ τη θυμάμαι αυτή τη φάση πολύ συγκεκριμένα. Δεν μου έβγαινε, ρε φίλε, για κανένα λόγο. Δεν ε, ξεκινούσα να κάνω ένα βίντεο. Είναι πάρα πολλά τέτοια βίντεο στα οποία ξεκινούσα να τα κάνω και κατέβηνα τόσο σκατά. Που το καταλάβαινε ότι σκατά και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. ή κατέβηνα στι τιμέ του βίντεο να βαριέμαι πλέον. Λέω, δεν μπορώ άλλο. No. <σταλεί> Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι πολλέ φορέ έκανε στην αρχή με το να πηγαίνει να ανεβάσει ένα βίντεο στο κόμμαντι με ξέχει ανοίξει και ένα vlog σε κάποια φάση. Μετά στο gaming σε κάποια φάση ήθελε να αρχίσει, αλλά δεν είχε το PC σου. Κάπου... Ήταν, ήταν διάφορα σκηνικά. Ά, είχα και gaming καλά. Ναι, έχει το gaming κανάλι, στο οποίο α πούμε. Ήταν φορέ που λέει πάμε να αρχίσουμε και κάνει ένα live stream και μετά τα άφηνε, ξέρω εγώ, πάλι για ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω. Το Είμα gaming, εντάξει, ήταν πιο business wise το είχα κάνει. Δεν το είχα κάνει επειδή μου άρεσε το gaming. Καλά, τότε ήταν και τη μόδα να ανοίγει κάποιο κομικό κανάλι. κι άλλο κανάλι, κανάλι ναι. Περνούσα καλά που έκανα τα βίντεο. Ήταν πάρα πολλή δουλειά, βέβαια, τα βίντεο του gaming. Και απλά επειδή μου έρχονταν πάρα πολλέ χορηγίε και πάρα πολλέ προτάσει που είχαν να κάνουν περισσότερο με gaming. Οπότε λέω: Οκ, okay, μάλλον αυτή η αγορά πουλάει περισσότερο, παιδί μου. Και έτσι έχει αποδειχθεί τελικά. Ναι. Σήμερα τουλάχιστον. Είναι μια διαχρονική αγορά, ναι, ισχύει. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν και λάθο κίνηση. Θα έπρεπε περισσότερο ίσω να εξελίξω το κομμάτι το οποίο ξεκίνησα να το κάνω. Αυτό. Ε, δεν υπήρχε κάτι που μου δίνει κίνητρο μετά από ένα σημείο. Δεν... Ήθελα να... να αλλάξω πράγματα, ήθελα να κάνω πιο ώρε να κάνω άλλα σενάρια. Και δεν είχα όρεξη πλέον. Δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Τελείωσε. Ε, είχε κλείσει ο κύκλο πλέον για μένα. Ήταν και η δικαιολογία ότι είχα τη πανελίνη, οπότε έπρεπε να σταματήσω έτσι κι αλλιώ για ένα χρόνο. Ε, σταμάτησα και σταμάτησα μια και καλή. Οκ. Ωραία. Okay. Και ο okay. Τζιμκο okay. ε, το ίδιο είπε. Οκ. Πώ να σταμάτησε για τι πανελίσει μετά ξαναξεκινήσει ποτέ. Ε, ναι, αλλά μετά νομίζω έκανε κομμάτια, ξέρω εγώ. Ασχοληθήκαμε με μουσική λίγο. Ναι, και αυτό το άφησε από ό,τι κατάλαβα. Okay. Δεν, δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, για αυτό να σα πει. Ιντάκτου. Συνεχίζουμε. Ναι. Ε? Συνεχίζουμε. Τάμια. Πάμε. Ιντάκτου. Τι, τι πιστεύει ότι είναι. Λοιπόν, πριν σου πω, τι πιστεύω ότι είναι, εγώ θυμάμαι ότι μετά από καιρό, κανονικά βλέπω ειδοποίηση από NMC. με είπα, μαλά, έκανε βίντεο. Και βλέπω ένα. Και, Βλέπω ένα βίντεο το οποίο ήταν τίποτε τρελεράκι που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Το, το τελευταίο η κάμερα. Σκάει ναι. ένα τυπάκο με εκείνο το παλιό merch που είχε. Ναι, ναι, με, ναι. το καπελάκι που λέγε NMC και τέτοια. Δεν είναι NMC που είσαι και όλα. Χαμά το βίντεο, υπέροχο βίντεο. Πολύ λέει νοσταλγία. Ah. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Okay. Όχι, όχι, γιατί ήταν καλό φτιαγμένο βίντεο, ρε παιδί μου, ότι. ήταν γλυκούλι βίντεο, ρε Ναι, ναι, αυτό ήταν ο σκοπό του. το ότι α πούμε ήταν άλλο που φορούσε εκείνο το καπελάκι ήταν τέλειο. Ωραία, γιατί κατάλαβε από αυτό. Έχετε το εντάκτη, α πούμε. Ναι. Έχει τι είναι αυτή η μαλακία. Και, και άλλαξε και το όνομα του καναλιού. Και λέω: εντάξει, πάνω. Και εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι θα κάνει κάτι τελείω διαφορετικό. τύπου πω, αν λέω. <σχελίου> αλλά <σχελίου> τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι κάτι για marketing. Για να, παιν... να πηγαίνετε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι για εταιρείε. Ωραία. Τι είναι Μετά το Ιντάξο. Υπά... 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 Λίγο πριν δώσουμε πανελίνε το 2020, το Φεβρουάριο βρισκόμαστε με. Το Ιντάξο καταρχά υπάρχει τώρα τρία χρόνια. Okay. Βρισκόμαστε με, δύο, με το συνεργάτη μέχρι σήμερα τον Γιώργο στην του Ιντάκτου 50% τη εταιρεία. Ε, και έναν τρίτο ε, φίλο, ο οποίο δεν συνέχισε μαζί μα. Όχι επειδή υπήρχε κάποιο τσακωμό ή κάποια τέτοια, απλώ δεν τον ενέπνεε η όλη φάση. Okay. Θα σα πω γιατί. Γιατί το 2020 του Φλεβάρι καθόμαστε κάτω εμεί και λέμε ότι θα φτιάξουμε μια εταιρεία παραγωγή η οποία θα παράγει περιεχόμενο στο παλιό NMC Comedy, το οποίο δεν θα λέγεται πλέον ανοιξικό okay. θα, παλά... θα παράγει εκπομπέ, καλή ώρα, σαν αυτή, εσείς εσεί <σχεδιά> ω αυτοί που ειστε <σχεδιά> τάδε τάδε, εργόμαστε και κάνουμε την εκπομπή στο Intactus. Αυτό. Το Intactus από πίσω υπάρχει μόνο σε εταιρεία για να κάνει το management, να κάνει τι χορηγίε, να κάνει τον εξοπλισμό ενδεχομένω, το στούντιο, να... όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μακροπρόθεσμα, όχι την πρώτη μέρα. Okay. Και λέμε: OK, πώ θα το ξεκινήσουμε όλο αυτό. Έχουμε ένα κανάλι με 80.000 γραφέ, μπορούμε να βασίσουμε κάπου. Και λέμε: OK, θα, θα, είχαμε κάποιες ιδέες μόνοι μα να κάνουμε κάποιε συσκοπέ. Και στα πλαίσια αυτού ήταν και το de facto. Okay. Λέμε ότι θα κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο παραγωγή, το οποίο θα ξεφύγει από τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και το πρώτο βίντεο πάλι με Black Magic ήταν τα πάντα. OK. Εντάξει, <laughs> 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 ήταν ακραίο το. <laughs> <Σα αυτό, laughs> ναι, 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 <laughs> ήταν ναι. ναι. Ε, γιατί δουλεύτηκε πάρα πολύ. Και είχε ένα budget, δύο άργα τουλάχιστον. Λοιπόν, ήταν μια λίγο μέτρια ιδέα, να πω την αλήθεια. Δεν ήταν πολύ καλή το de facto. Σαν ιδέα, ήταν εξαιρετικά γυρισμένο, ήταν σχετικά καλογραμμένο. Δεν πήγε γιατί αλγοριθμικά, γιατί οτιδήποτε και γιατί πήρε τεράστιο κόστο. Έπρεπε να βρούμε κάτι το οποίο ίσω να παίρνει περισσότερο. Επειδή αυτά τα πράγματα κόστιζαν, έπρεπε να βρούμε κάποιο τρόπο να τα πληρώνουμε. Γιατί εγώ λεφτά του γονεί μου δεν παίρνω. Ε, λέω, okay. τι θα κάνουμε. Του λέω, παιδιά, τι ξέρουμε να κάνουμε. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω social media. Αυτό κάνω μέχρι τώρα στην ουσία. Θα φτιάξουμε λοιπόν το intactus, θα γίνει network και θα είναι intactus entertainment, το οποίο είναι το κανάλι, και intactus marketing agency, το οποίο θα okay. αναλαμβάνει το digital marketing των εταιριών. Δηλαδή τα social media, δηλαδή influencer marketing, συνεργασία με χρόνια, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Το σπουδάζω κιόλα, είχα περάσει τη σχολή ε, στην ΑΣΟΕ στο marketing, <laughs> θα κάνουμε αυτό. Εγώ είχα και γνωριμίε από το χώρο του YouTube γενικά. Θα μπορούσα να φέρω σε επαφή εταιρείε με ανθρώπου κτλ. Είχα μερικέ γνώσει, ήξερα πώ να κάνω διαφημίσει στο Facebook, ήξερα να κάνω διαφημίσει στην Google. Αυτό. Okay. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή τη λογική ότι θα, θα, κάνουμε απλά social media, απλά πώ κτλ. σε ένα βασικό επίπεδο για να μαζεύουμε χρήματα για να επενδύουμε στο Intact Entertainment. Okay. Ξεκινάμε λοιπόν το Σεπτέμβρη πλέον του 20, αφού είχε γίνει το de facto και αφού γίνει όλα αυτά, να τρέχουμε το Intactus Marketing. Με λίγα λόγια, σταμάτησε τελείω το Intactus Entertainment. Δεν ξανασχοληθήκαμε γιατί δεν υπήρχε ούτε ιδέα, δεν υπήρχε ούτε διάθεση ούτε τίποτα και το marketing προχωρούσε. Το πρώτο χρόνο πήγε λίγο άπατο. Δηλαδή, δουλέψαμε με δύο πελάτε, ένα πελάτη, τίποτα. Κάτι αστεία ποσά, κάτι μαλακίε. Ε, και ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν την επόμενη χρονιά. Ο, ο τρίτο συνεργάτη φεύγει γιατί okay. ήθελε, ήταν σκηνοθέτη ο άνθρωπο ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Mm -hmm. Ε, Οπότε θέλει να ασχοληθεί πιο πολύ με το entertainment. Ναι, ναι, ναι. Okay. ναι. Οπότε το ότι εμεί το ψιλογυρίσαμε στο marketing δεν τον ενέπνευε ιδιαίτερα σαν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, σεβαστο, εννοείται. Εννοείται. Και ε, ε, ξαφνικά περνάει ένα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 21 Φτάνει ο Σεπτέμβρη και αρχίζουν ξαφνικά και τελικά δουλέψαμε τη σεζόν 21-22 με 12-13 πελάτε. τέλεια. Ε, 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 ε. Νομίζω. Ναι. Καμία έπαφη με το ή πρώτο. Ναι. Ναι. Βγάλαμε χρήματα, κάποια. Αρκετά, αρκετά, όχι αρκετά, αρκετά για το επίπεδο που ήμασταν και για okay. το ότι δεν είχαμε μπει μέσα, ξέρω εγώ. Πήγα κάποια, πήγαμε τα ταξίδια μα, ξέρει. Ωραία. Ε, και λέμε εντάξει, οκ. Okay. Ε, <laughs> πάμε <laughs> να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, να αναπτυσσόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνονται λάθη, γιατί δεν ξέρει. Και τη τρίτη χρονιά είπαμε. Μάλιστα, θα έρθουν τα πράγματα μόνο του. Γιατί πρόσεχε. Δουλέψαμε 12 πελάτε, αλλά ήταν 12 πελάτε οι οποίοι τα project του δεν είχαν συνέχεια. Δεν ήταν ότι ο, ο, ο μας παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, έλεγε εγώ θέλω να μου φτιάξετε την εικόνα, ας πούμε, δηλαδή τα γραφιστικά και τα λοιπά, να έχω αξιοπρεπή social media σαν εικόνα, αυτό παίρνει δύο-τρει μήνες σαν project και καλοκληρωμένο project. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί ο άλλος δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να παίρνει project τα οποία να έχουν διάρκεια και συνεχεια <χι> για να έχει νόημα και να μπορεί να έχει μια σταθερότητα και τη ελεύθερο επάγγελμα κάνει. Οπότε λοιπόν ξαφνικά βρισκόμαστε την επόμενη χρονιά με δύο πελάτε. Πάλι. Σκα... Φέτο δηλαδή. Φέτο το Σεπτέμβριο. Okay. Ε, λέμε εντάξει, θα τα πράγματα. Όμω δεν κάνουμε τίποτα. Δεν, δεν, επενδύσαμε και χρήματα που είχαμε εξοδε... που βγάλει τότε πίσω. Μεγάλο λάθο για να διαφημιστεί, για να βγει από το καβούκι σου λίγο. Αλλά ευτυχώ για εμά, επειδή είχαμε κάνει και γνωριμίε και είχαμε τραβήξει προσοχή, κάναμε μια εξαιρετική συνεργασία στα Γιάννενα με τον επαγγελματικό οδηγό των Ιωαννίνων, που okay. είναι σαν να λέμε ο χρυσό οδηγό στην Αθήνα, εκεί πάνω. Και αναλάβαμε να ανανεώσουμε digitally όλο την πόλη στα Γιάννενα, που έχει πάρα πολλέ επιχειρήσει και τα λοιπά. Όχι όλη την πόλη. Ε, δουλεύουμε με πελάτε από εκεί και σιγά-σιγά, σιγά-σιγά ναι, σιγά, ναι, ναι, ναι. Θα... θα ανανεωθούν, πιστεύω. Αυτό το project EC ακόμα, α πούμε, Ναι, έχει, τρέχει, κανονικά. Τέλειω. Ε, είναι εξελ, εξελ, εν εξελίξη, ρε παιδί μου. Ε, οπότε δουλεύουμε σε δύο πόλει πλέον, στην Αθήνα και στα Γιάννενα. Ε, Παράλληλα ασχολούμαστε τώρα με τα social media και την παραγωγή υλικού, φωτογραφικού μαζί με συνεργατική εταιρεία σε ξενοδοχεία. Ε, έχουμε αναλάβει και στη Σαντορίνη κάποιες ε, ε, τις, ε, βίλες, βίλες αλβατόρε. Ε, ε, στην Άνδρο τώρα έχουμε μια επικοινωνία με ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο ε, και δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί είναι, ε, okay. είναι ακόμα υποδιαπραγμάτευση τα πάντα. Τα Καλά, διεξιά, όταν διεξιά. θα δει το βίντεο, θα έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση σίγουρα. Καλά, ναι. Δεν ξέρουμε πώ θα καταλήξει βέβαια. Αλλά. <laughs> εν πάση περιπτώσει, Αυτό είναι ο στόχο okay. τώρα. Γενικά αυτό κάνουμε. Κάνουμε social media και διαφήμιση. Το καλοκαίρι τώρα προσ, ε, προσεγγίζουμε ξενοδοχεία και τέτοια και θέλουμε να ανοιχτούμε προ εκείνη την αγορά, προ την αγορά τουρισμού. Το χειμώνα δουλεύουμε με κυρίω επιχείρηση εστίαση και τέτοια πράγματα. Έχουμε δουλέψει και με startup εταιρείε. Έχουμε τώρα έναν πελάτη πούμε, που έχει μια καινούργια εφαρμογή που έχει έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οκ. Okay. Αυτά. Λοιπόν, πάει, πάει, πάει καλά. Πάει καλά. Και έχουμε καλώσει λίγο και το ότι πάει καλά τόσο. Από την άποψη ότι είμαστε 2021, θεωρητικά ανειδίκευτοι. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Yeah. Πάρα πολλά πράγματα από όλη αυτή την ιστορία. Ε, έχω κάνει πάνω από 50 meetings, 60-70 meetings όλα αυτά τα χρόνια. Έχω καθίσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Την τελευταία κυράτσα στη... Ξέρω εγώ που είχε ένα Ή καφέ. Περιοχή. Όχι, ρε, δεν έχω κάποια. Δεν, <laughs> δεν, έχω κάποια στο μυαλό μου συγκεκριμένα. Τελευταία <laughs> έτσι, έτσι, το το <laughs> μαγάζι. έτσι το πάρε. <laughs> δεν εννοώ ότι έχω κάποια στο μυαλό μου συγκεκριμένα. Ή και έχω. <laughs> ε, τέλος, πάντων, τη μια μικροεπιχείρηση όπου να είναι, μέχρι μεγάλε επιχειρήσει, μέχρι ομίλου, μέχρι. Okay. Έχω μιλήσει, δεν σου λέω ότι έχω κλείσει του πάντε. Εντάξει. Okay. Αλλά το γεγονό ότι μπαίνω σε γραφεία. Καλά, αυτό το έκανα από... από, το YouTube. Την το YouTube. πρώτη φορά μπήκα σε meeting 15 χρονών, έτσι. και με κοιτάγανε καλά, καλά. Είχα πέντε μέρα 60 χρονών, α πούμε. μου λέει, του στάγω λεφτά και να με κοιτάει καλά, καλά. Τι τας λεφτά, εσύ. Ναι. Yeah. Αυτό. Οπότε αυτό. εντάξει, είμαι συνηθισμένο σε αυτό να, το YouTube που είπες ότι σε μικρή ηλικία είναι κακό για τα περισσότερα Δεν παιδιά. Δεν είπα ότι είναι κακό ψυχολογικά. Από πιθανό ναι, αλλά... κομμάτι και από το <χι> Είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, όχι, αυτό είναι ότι βλέπω τουλάχιστον ότι μας, όταν μας λες αυτά, mm -hmm. ότι σε βοήθησαν εσένα. Ναι. ναι. Ναι, απλά όχι σε πνευματικό. Καλά, ναι, εννοείται. Σε εσύ. ψυχολογικό επίπεδο. Εννοείται. Όλα έχουν ένα κόστο και όλα έχουν κάτι καλό, παιδί μου αυτό. Και αυτό είναι στο κομμάτι του podcast που θα ήθελα και περισσότερο να εστιάσει ο κόσμο. Δηλαδή, στην τελική τώρα τα δράματα, οι μαλακίες, οτιδήποτε δεν έχουν αξία. Αξία έχει ότι όντας σε μικρή ηλικία πρέπει να υπάρχει έλεγχος πάνω στο που μπαίνει, σε τι χωράφια μπαίνει, για να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά, γιατί η ζημιά θα γίνει. Θα γίνει, ακόμη και στο επίπεδο, δεν χρειάζεται να γίνει ζημιά στην καριέρα ή να γίνει ένα μπίφι, να γίνει οτιδήποτε. Δεν εννοώ αυτό ζημιά. Ψυχολογική ζημιά εννοώ. Αν σε έχουν στο Θεό και mm -hmm. μετά πέσει. Πρέπει να ξέρει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ βαρύ. Όχι να το διαχειριστεί ένα 15χρονο. Να το διαχειριστεί ένα 25χρονο είναι δύσκολο. Σου λέω όλοι αυτοί οι YouTubers. Αν αύριο δεν έχουν τα νούμερα που έχουν. Ψυχολογικά δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Όχι μόνο επαγγελματικά. Και επαγγελματικά θα καταστραφούν. Ε, αλλά και ψυχολογικά. Και υπάρχουν YouTubers που το ξέρουν αυτό. Που δεν υπάρχουν πλέον. Ήταν επιλογή σου να σταματήσει. Μάλλον. Yeah. Ε, είδε ότι ο οργανισμό. Ε, θεωρώ ότι σε κάποια φάση ο οργανισμό απλά δεν μπορεί να το κάνει άλλο. Ήταν επιλογή μου να, σταματήσω και δεν μπορούσε να πει κανεί και ήταν επιλογή να εκτεθεί και να καταλήξει σε αυτά που κατέληξε. Στι καταστάσει τη περίεργη και τι δύσκολε. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να το συγκρίνει ακριβώ έτσι. Γιατί όταν σταμάτησα ήμουν ενήλικο και όταν ξεκίνησα ήμουν ανήλικο. ή τέλο πάντων ήμουν οριακά ενήλικο όταν σταμάτησα. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν, δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση ενό 13χρονου όπω μπορώ να κρίνω την απόφαση ενό 20χρονου. Δεν... Οριακά, αν μου έλεγε ότι δεν το διάλεξα, απλώ είδα κάτι που μου αρέσει Α, το στο YouTube. Δεν το μετάνιωσα, δεν μετανιώνω τίποτα, δεν έχω μετανιωσή μου. Δεν μετανιώνω. Στα χέρια μου. Ε, άμα κάνω κάτι λάθο, το έκανα τελείω, δεν έχει να κάνει, έμαθα από αυτό. Okay. Αυτό που θα, έκ, θα το έκανα διαφορετικά. Ναι, θα το έκανα διαφορετικά. Στο παιδί μου, αν, αν προέκυπτε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο, να εκτεθεί σε κόσμο, θα το έδινα μια καθοδήγηση. Δεν είναι μαζί άμα διαφωνήσει όχι, ρε φίλε. Έχει σημασία ότι άμα δίνει την ελευθερία στο παιδί σου, πρέπει να το προστατεύσει όσο μπορεί. Εσύ... Δεν το πάω σαν κατηγορία προ του γονεί μου αυτό. Γιατί δεν ξέρανε, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και δεν καταλάβαινε κανεί τότε τι συμβαίνει. Κοιτά, να σου πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα, ε, είσαι με αυτά που έχει ζήσει, και επειδή μεγάλωσε στο Ιντερνετ από μικρό παιδί, είσαι το άτομο που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε ή τέλο πάντων ξέρει πάρα πολύ καλά πώ να προστατέψεις ένα μικρό παιδί. Στο Ιντερνετ. Ναι, σίγουρα. Και του και μεγάλου μας... να προστατεύσουν, ναι. γιατί και μεγάλοι κινδυνεύουν. Sure. Σουρ. Ναι, εννοείται. Πολύ όχι, κινδυνεύουν, πολύ βαρύ. Κινδυνεύουν, κυνδυνεύουν. Κινδυνεύουν. Ψυχολογικά. Ενώ ότι, τέλο πάντων, οι γονεί μα δεν μεγάλωσαν στο Ιντερνετ. Δεν, όχι, δεν, μεγάλωσαν, δεν υπήρχε Ιντερνετ. Είναι τελείω διαφορετικό. Να. Οπότε, σίγουρα δεν είχαν, δεν είχαν την εμπειρία του να δουν το τι συμβαίνει, αλλά ξέραν τουλάχιστον εσένα να σου δείξουν ότι, αυτό που πε, ότι δεν συμβαίνει και κάτι, α πούμε. Ναι, αυτό είναι το ένα πράγμα, να μην πορώνεις το παιδί σου. Γιατί αν το πορώσεις και νομίζω ότι είναι κάτι τόσο σπουδαίο αυτό που κάνει, ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά. Και όταν, πέσει, όταν ανεβαίνει ψηλά και πέφτεις, θα είναι ακόμη πιο κακή η πτώση. Ναι. Ψυχολογικά πάντα μιλάω. Δεν μιλάω για νούμερα. Δεν μιλάω ότι άμα είχα 120.000 εγγραφέ θα ήταν χειρότερα. Either way. Το θέμα είναι πώ το έχει το κεφάλι σου. Άμα βγαίνει έξω και γίνει diva, και ξαφνικά φά μια κατραπακιά πολύ γερή ναι. Μπορεί να μην επανέλθει ποτέ. Ε, δηλαδή, σκέψτε του τραγουδιστέ. Σκέψω του τραγουδιστέ. Σκέψω, σκέψω έναν τραγουδιστή ο οποίο ξεκίνησε, πήγε καλά και μετά δεν του δίνω σημασία. Και οι, καρικα... οι περισσότεροι κατάθλιψη πάθαν. Ιθοποιοί, οι, οι τραγουδιστέ. Όλοι οι άνθρωποι που εκτίθονται σε κόσμο. Ναι. Εμεί ήμασταν κάπω σε μικρότερο βαθμό γιατί εκτιθόμασταν σε πιτσυρίκια. Και σε κάποια πλαίσια που δεν ασχολούνταν μαζί μα τα κανάλια, α πούμε. Δεν είναι το ότι εγώ είχα κανάλια πέσω από το σπίτι μου. Αλλά είχα τι διαστάσει να... εσύ το κανάλι. Με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, με έβλεπε 80.000 κόσμος σταθερά, συνολικά είχα 6 εκατομμύρια προβολές, θα μπορούσε να πει κανεί ότι Α, αν ήταν αυτό αντίστοιχα στην τηλεόραση, θα ήμουν στάρα. πούμε. Δεν ήμουν σταρά, γιατί δεν δίνανε σημασία στο YouTube. Γιατί τότε κάπως το YouTube... Πλέον το ίντερνετ έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με την τηλεόραση. Ναι. Τότε ήταν... Το αντίθετο. Το αντίθετο. Ήτανε... Ναι. Το... Είσαι YouTuber, ήταν... Ήταν κάτι δεύτερο τέλο πάντων. Ναι, Ας ναι, κάτι πρώτα, δεύτερο. Έτσι, Καλά. Το σε internet. εισαγωγικά ακόμα είναι και ζούμε στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούν να πούνε κι αλλιώ, γιατί πλέον τα νούμερα είναι αλλιώ. Ε, ναι, αλλιώς. αλλά ακόμα και η τηλεόραση ακόμα στο ίντερνετ στο είναι πανεβάζη. Πράγματα. Πολλοί βλέπουν ναι, τι εκπομπέ τηλεόραση στο ίντερνετ αποκλειστικά. Καλά, ναι, αλλά βέβαια και η τηλεόραση με τα reality. χτυπάει άκρα νούμερα, έτσι. Ναι. Τα να λέμε κι αυτά. Σουρ. Sure. Πέσαμε λίγο έξω, κύριε Μικέ, κύριε Μάικιου, σε αυτά που έλεγε τότε. Ότι η τηλεόραση θα πεθάνει. Και όχι απλά δεν πέθανε. Λέω ότι έβγαλε το Survivor και έγινε πανικό. Και το Master Rocks. Και το Master Chef και το Master Rocks. Πού είναι το λέω που πέθανε. Δεν, θα πέ... δεν είναι εύκολο να πεθάνει, μαλλικά. Μαλάκα. Τίποτα δεν είναι εύκολο να πεθάνει σε αυτήν την κολοχώρα. Ακόμα το Facebook υπάρχει, δεν μάξει. Οπότε. Καλά, ναι, τηλεόραση όχι με αυτή πέθανε. την έννοια, αλλά θέλω να σου πω η νίκη του Ιντερνετ πάνω στην τηλεόραση. Δεν έγινε ποτέ στην ουσία. Προσαρμόστηκε η τηλεόραση, σαφώ. Το Ιντερνετ ανέβηκε. Δεν την πέρασε όμω. Αυτό μπορούμε να το δούμε όμω τα επόμενα χρόνια. Θα, δείξει. Θα δείξει. Ναι, Καινούριε τεχνολογίε μπαίνουν, π. το AI και αυτά. Ήταν <Ρεραι> Απλά δεν θα γινόταν τόσο γρήγορα. Όταν yeah. το έλεγε αυτό ο Μάικλ, το έλεγε το 2012 και το 2014, και τώρα έχουμε το 2023. <Ρεραιά> και έλεγε ότι αυτό θα γίνει μέχρι το 2018. Αν το ας σκεφτεί, ας πούμε, Αν το σκεφτεί. Αυτό που. Το, το, το κύριο επιχείρημα πάνω στο ότι το Ιντερνετ ξυπνάει τηλεόραση είναι ότι στο Ιντερνετ επιλέγει τι θα δει. Ενώ στην τηλεόραση πατά ένα κανάλι και βλέπει το περιεχόμενο που σου δίνει. Μαζί σου, μαζί σου, όλα αυτά είναι επιχείρημα. Στο Ιντερνετ πλέον, αυτό που πιάνει είναι το να μην διαλέξει, θα δει. Είναι να ανοίξει το TikTok και ό,τι σου πετάξει να το δει. Άρα, Άρα... Και είμαι πίσω σε αυτό. Ακόμα και το ίντερνετ να, να κερδίσει. Αυτό που κέρδισε, αλλά χρησιμοποιώντα το αρνητικό τη τηλεόραση. <σκίσ plugin> μέσα αγωγικά. Ναι, γιατί ξέρει τι γίνεται. Το σ... Είχα μια σκέψη τη προάλλης γι' αυτό. για άσχετο θέμα. Όχι για άσχετο θέμα, σχετικό με αυτό που λέμε, με την έννοια πια. Ε, το Bluetooth στο αυτοκίνητο. <σκίσεις> <σκίσεις> είναι, θα σου πω πώ το σχετίζω. <σκίσεις> Ωραία. Μπαίνει, α πούμε, να συνδέει το Bluetooth και λε: Θα επιλέξω το τραγούδι που θέλω να ακούσω. Και λε στην αρχή: Α, ωραία, μπορώ να επιλέγω να ακούω το τραγούδι που θέλω. Ξέρω, άμα έχει παλιό αυτοκίνητο, σχετικά παλιό αυτοκίνητο, ωραίο, αλλά παλιό, πρέπει να κάνω μια μόντα για να λειτουργήσει Bluetooth. Ωραία. Εγώ την έκανα στη μόντα και λέω: ωραία, α, τώρα έχω Bluetooth, μπορώ να επιλέξω το τέτοιο. Εν τέλει, μία-δύο-τρει μέρε που έχει το Bluetooth, μετά το βάζει σε σαβλ. Ε, το σαβλ τι είναι. Ραδιο. Ραδιόφωνο. Σε διαφορά. Γιατί αντικειμενικά οι ανάγκες των ανθρώπων δεν άλλαξαν, είναι ίδιε. ίδιες. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη ναι να ακούσουμε τη μουσική και τη μουσική που θέλουμε και το είδος που θέλουμε, σαφώς. Αλλά εκείνη τη στιγμή οδηγάς κιόλα. Και δεν έχεις την ανάγκη να κάθεσαι να επιλέγεις συνέχεια το τραγούδι που θέλεις, ούτε και σε κουράζει κι όλη αυτή η επιλογή. Μετά από ένα σημείο θες να πάω βάλω μια μαλακία. Μα δεν, στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά όλα γίνονται διαδίκτυα. Δηλαδή, από εκεί που θα έβαζε ραδιόφωνο π.χ. για να ακούσει μουσική, θα βάλει Spotify ένα playlist. Από εκεί που αντί να διαλέξει ένα συγκεκριμένο σταθμό. Από εκεί που θα, θα ακούγει μια ραδιοφωνική συζήτηση, θα ακούσει ένα podcast. Μπράβο. Από εκεί που θα. Ευχαριστώ. <laughs> Απλά όλα είναι λίγο πιο προσωποποιημένα. Π.χ. βρίσκει το playlist το πιο ναι, οποίο όντω αντιπροσωπεύει. Αυτό που λίγο, αλλάξε, δηλαδή, αξία podcast. στον πελάτη. Και αυτό λέει ναι. το marketing, το σύγχρονο marketing από το 90 και το 2000 και μετά. Υπονοεί και υποδεικνύει ότι πρέπει να δίνει σημασία στα θέλω του πελάτη. Για να καταλάβει λίγο, η οικονομία και η διαφήμιση λειτουργούσε μέχρι ένα σημείο στο να πώ να κάνουμε το φθινό, την καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή. Αλλά μετά αυτό άλλαξε και λέει ότι δεν είναι μόνο η σχέση ποιότητα τιμή. Είναι το ότι θέλει ο πελάτη. Ναι. Αυτό είναι το σύγχρονο marketing. Οπότε ε, όλα προσαρμόζονται στο να δίνουν αξία στον πελάτη. Απλώ μετά από ένα σημείο θεωρώ ότι η αξία του πελάτη, η αξία που του δίνει, δεν την έχει τόση ανάγκη πλέον. Δηλαδή. Μου δίνει το Spotify τη δυνατότητα να διαλέξω όποιο τραγούδι θέλω. Γαμάει αυτό σαν κέψη. Και θέλω να την έχω αυτή τη δυνατότητα. Αλλά δεν τη χρειάζομαι συνέχεια. Θέλω και στην τελική να βάλω ένα σάφλι να ακούω. Ναι. Αυτό. Απλά αυτό που αλλάξει είναι ότι πιο παλιά έχει να διαλέξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Τώρα το Spotify, με το μέσα του αλγόριθμου και ο, το Ιντερνετ γενικά, τα πάντα, ε, βρίσκουν ότι είναι για σένα τελικά. Ναι, οποίο, αυτό είναι το γάμα. Αρχίδια, ναι. Ε, συμπληρώσει κάτι. Νιώθω ότι θε κάτι να πει στο κοινό που όχι, δεν νομίζω. Ένα πράγμα. Ναι. Ένα πράγμα που θα ήθελε να πει. Ένα πράγμα που θέλω να πω. Σε τι, σε τι θέμα πάνω. Ότι Σε όλα αυτά που συζητήσαμε. Δηλαδή, επειδή μου να κλείσει, να μου πει μια ευχή, δεν ξέρω οτιδήποτε. Αν μείνει σε κάποιον κάτι από το podcast. Αυτό. Ωραία, κοίτα. Βλέπει την κάμερα μπροστά σου. Και Αυτό είναι ένα short τώρα. Το οποίο αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι κάτι. Αυτή η ιστορία η δικιά μου που μοιράστηκα, α πούμε, σήμερα. Δεν ξέρω 100% σε ποιον απευθύνεται. Δηλαδή, απευθύνεται τι, υποθέτω, δεν νομίζω να υπάρξουν πάρα πολλοί που θα δοκιμάσουν να κάνω αυτά που κάνω εγώ. Αντικειμενικά είναι λίγο Κοίτα. περίεργα, δύσκολα τα πράγματα. στα άτομα που μπαίνουν στο ίντερνετ από μικρή ηλικία, απευθύνεται στου δημιουργού που μεγάλωσαν το ίντερνετ, το κάνανε έτσι όπω είναι σήμερα, και σίγουρα στου παλιού viewers. Κοίτα, ε, για, ε, για αυτού που μπαίνουν σε μικρή ηλικία στο Ιντερνετ ή του ενδυνάμει δημιουργού, ρε παιδί μου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ειδικά αν είστε σε μικρή ηλικία, αλλά και αν είστε και σε μεγάλη, προσέχετε που μπαίνετε, μπείτε οργανωμένα, μπείτε με καθοδήγηση, βοηθηθείτε, ψάξτε πριν ξεκινήσετε κάτι. Αυτό που κάνανε οι παλιοί YouTubers που ανοίγανε μια κάμερα και μιλάγανε και τελικά ξαφνικά βρεθήκανε να έχουν νούμερα, είναι λάθο. Είναι λάθο. Δεν. Ναι, είναι ρομαντικό να τα ακούσει. Έχει πλάκα. Χαχά, άνοιξα την κάμερα και έκανα την πλάκα μου και τελικά έγινε πετυχημένο. Ναι, αλλά έγινε πετυχημένο και έφαγε σκατά μετά. Έφαγε σκατά επαγγελματικά, έφαγε σκατά ψυχολογικά, έφαγε πάρα πολλά σκατά. Τα οποία. Όχι όλοι. Έτσι. Κάποιοι mm. πήγαν πολύ καλά, κάποιοι δεν πήγαν, κάποιοι πήγαν μέτρια, κάποιοι κουράστηκαν, περισσότερο... κάποιοι δεν το άντεξαν. Οι περισσότεροι φάγανε σκατά γιατί δεν γίνονται μαστοί. Ναι, πήγαν. ακόμα και πετυχημένοι φάγανε σκατά. Αυτό θέλω να πω. Σκατά με την έννοια ότι. δυσκολίε, το οποίο δεν τι λένε στην κάμερα. Δεν... Αλλά αν λοιπόν επιλέγει τώρα που έχει γίνει ένα market το οποίο είναι πολύ ισχυρό και έχει πολλά χρήματα μέσα του YouTube πλέον. Πολλά χρήματα. Μπε με πλάνο, με λογική, αντιμετώπισε τόσα δουλειά. Να σ' αρέσει αυτό που κάνει, αλλά αντιμετώπισε το με το να βγάλει ένα ωραίο περιεχόμενο. Και μπορεί όλα αυτά που λένε να νομίζουν ότι έρχονται σε αντίφαση με αυτά που λένε οι περισσότεροι. Ότι δε το ρομαντικά, δε το έτσι, δε το οτιδήποτε. Μιλάω για το business κομμάτι. Όχι για το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο κάνει αυτό που θέλει. Αλλά το business κομμάτι, δώσ' του σημασία, δώσ' το οργανωμένα, εμείς μην βρεθείς μην βρεθείς να τσακώνεσαι, μην βρεθείς να τσακώνεσαι με εταιρείε, μην βρεθείς να, να, με συναδέλφους, με οτιδήποτε. Και στους παλιούς youtubers της γενιάς μου, με την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην με νιώθουν 100% της γενιάς, του, ότι έχουμε τεράστια διαφορά ηλικία, αλλά μαζί ξεκινήσαμε τότε, Τη γενιά σου όσον αφορά το περιεχόμενο. Ναι, τη γενιά μου όσον αφορά τα χρόνια του YouTube. Αυτό. το πω έτσι, όχι στα κανονικά χρόνια. Τη φουρνιά σου. Τη φουρνιά μου, όσο έχουν μείνει και οι περισσότεροι είναι τεράστιοι τώρα. Τεράστιο νούμερο. Μου Καρπούζη ναι. είναι από του πολύ πετυχημένου. Και εξαιρετικό, εξαιρετικό project η πάμευση. Εξαιρετικό project. Ε, το θαύμασα πάρα πάρα πολύ. Εγώ δεν ασχολούμαι γενικά με το community, αλλά αυτό το είδα. Βλέπω και έκανα μάτς της BAM και τέτοια, έχει πολύ γέλιο. Ε, όχι πολύ γελίο. Παίζουν καλά κιόλα. Ναι, αυτό ακραίο. είναι ακραίο. Ναι, ναι. Και branding έχει κάνει. και... Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν Θεωρώ ότι είναι τρελό. Και... και σε αυτή την τρέλα το υποστηρίζω πάρα πολύ, α πούμε. Okay. Όχι δημόσιο, γιατί δεν έχω δημόσιο λόγο όχι, πλέον, συμφωνείς... αλλά... ναι. Συμφωνώ και το θαυμάζω και πιστεύω ότι business wise και... Όλο το... είναι πολύ μπροστά για την Ελλάδα αυτό. Και μπράβο στα παιδιά. Και το Madden δεν λέγεται. Ο Μάντρινι που είναι πιο νέα φουρνιά, ρε παιδί μου, και ο Καρπού που είναι τη δικιά μου εποχή, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι. Έχω να πω μόνο μπράβο πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου. Ε, και καλό να βλέπουμε τέτοια πράγματα project πλέον. Τέτοια project, έτσι πρωτότυπα με σοβαρά budget από πίσω με του χορηγού να επενδύουν, να κάνουν. Τώρα, τα κουτσομπολίστικα, τα κραξίματα και αυτά δεν στέκονται και δεν έχουν καμία αξία στο YouTube. Και καλό θα ήταν να μην έχουν. Γι' αυτό και ο τότε NMC δεν θα μπορούσε να επανέλθει ποτέ το κλείσω κάπω έτσι. Τέλεια. Ότι έχει πεθάνει αυτό ο NMC. Και δεν πειράζει που έχει πεθάνει. Καλύτερα. Γιατί και εγώ δεν, δεν, θα, δεν θα έκανα σχολιασμό σε άτομα, δεν θα έκανα σχολιασμό σε καταστάσει. Αν επανερχόμουν, θα έκανα χιούμορ, θα έκανα κομμωδία. Έχω σκεφτεί να ξεκινήσω το stand-up αρκετέ φορέ. Έχω πολύ αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Έχω γράψει κείμενα. Απλώ δεν, δεν, το έχω κάνει γιατί ασχολούμαι με άλλα πράγματα Στη στιγμή. σω το κάνω αργότερα. Μα να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω ε. που κάνει Thunder. Που θα κάνει Thunder. Ναι. <laughs> ε, <laughs> όχι και οι τρει που με φέρουν έχουν, ε, κάποια <laughs> έχουν κάνει λίγο. Έχει κάνει και εσύ νομίζω. Στον ναι, έχω κάνει, έχω κάνει. Όχι, έχω κάνει και σε μαγαζιά. Oh. Ε, ναι. Απίστευτο, αυτό δεν το ήξερα. <laughs> ναι. ε, δεν ήθελα να το συνδέσω με το YouTube. Δεν θα το συνδέεται ποτέ γι' αυτό. Okay. Αυτό που θέλω να πω στου παλιού κριτέρε παρατηρητέ είναι ότι βοηθήστε του καινούριου. Δώστε μια κατεύθυνση. Μην αφήνετε του κολομανατζερέου να μπαίνουν στη μέση. Και τώρα έχουν μπει και έχει πάει και αντίστροφα τώρα. Μπαίνουν κολομανατζερέοι μέσα οι οποίοι τα κάνουν μπουρδέλο. Και παίρνουν παιδάκια και τέτοια και του γαμά το κέρατο. Φοβάμαι αυτή τη γενιά των TikToker, ρε φίλε. Αυτού του λυπάμαι πάρα πολύ. Σε αυτού θα ήθελα να απευθυνθώ βασικά. Τώρα. Τέλεια. αυτή είναι Λέσεις. το πιο κοντινό πράγμα που μπορώ να σκεφτώ το να καταλάβουν πώ ένιωθα εγώ τότε. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν αυτή τη στιγμή. Αυτά τα τσερίκια που τα κοροϊδεύουν, αυτά τα, τα, τα κορίτσια που βγαίνουν αυτή τη στιγμή κτλ. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Αλλά αυτά, αυτά είναι προσωρινά πράγματα και κάποια στιγμή θα πέσουν. Και ελπίζω να έχουν ανθρώπου γύρω του που να του βοηθήσουν να τα διαχειριστούν αυτά τα πράγματα. Και επαγγελματικά, επειδή ξέρω και τι χορηγίε παίρνουν και τι ποσά παίρνουν, γιατί έχω ασχοληθεί για ενέργειε πελατών κτλ. Υποπληρώνονται. Δεν του συμπεριφέρονται σωστά, θεωρώ τρώνε πάρα πολύ. Ειδικά, οι κοπέλε τρώνε σε, παραλήρημα τεράστιο. Ε, είναι πολύ δύσκολο αυτό που, που βιώνουν. Δεν είναι απλά α, η κριντζιάρα που χορεύει στο TikTok. Εντάξει, υπάρχει και ένα back που εγώ το καταλαβαίνω αυτό πάρα πολύ. Να. Οπότε θα πω ότι ρωτήστε, μάθετε να είστε ασφαλεί, να έχετε επικοινωνία με του γονεί σα, να, να του ενημερώνετε και να καταλαβαίνουν οι γονεί σα τι κάνουν και να του εξηγήσετε τι κάνετε και τι διαστάσει έχει αυτό. Όχι να σταματήσετε. Απλώ. Έχει λίγο το πλήρω. Ναι, τέλεια. Τι βλέπω, μαλάκα, βλέπω κάτι κοπέλε. Μου έπρεπε. Βλέπω... Τι λέω, πώ τη λένε αυτή, ρε Ήταν μια κοπέλα, η οποία δεν μπο... μου διαφεύγει το όνομά τη αυτή τη στιγμή. Okay. Η οποία την, την, βρίζανε. Το βλέπω στο TikTok αυτό, γιατί είδα το βίντεο του που απαντούσε σε ένα σχόλιο. Και έλεγε. Με, τη λέγανε κάτφι. Ότι είσαι κάτφι. Και την κράζανε και την βρίζανε από κάτω. Ότι σε κάτφι και σε ψεύδουν και εγώ την έχω δει από κοντά και δεν είναι έτσι. Τώρα αυτή η κοπέλα να είναι 17-16 χρονών. Και να κάθεται και να απαντάει το κακόμενο το κοριτσάκι. Ότι δεν είμαι κάτφι και δεν είναι έτσι, παιδιά. Και δείτε και δε, 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 να βγάζει. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Βοηθήστε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι πράγμα αυτό. Μιλήστε γι' αυτό και βοηθήστε του. Γιατί θα καταλήξουν να, να έχουν απίστευτα ψυχολογικά, τα οποία θα πρέπει να τα δώσουν όλα τα λεφτά σε, σε ψυχολόγου αργότερα. Για να διαχειριστούν αυτή τη μαλακία και την κακία τη ελληνική κοινωνία, η οποία είναι για τον Μπούτσο και προωθείται από. Φασιστοειδή και σεξιστικά ε, σχόλια, φασιστοειδή που κάνουν σεξιστικά σχόλια και όλο αυτό το παραλύρμα και ρατσισμό και όλο αυτό το σκάτο. Αυτό το σκάτο δεν είναι καινούριο. Ούτε έχει προκύψει από το Ιντερνετ. Υπήρχε από παλιά, από την κολοτηλεόραση, από τι εφημερίδε, από τα καφενεία, από παντού. Είναι αυτή, το, το, τη, αυτή η λίγδα τη ελληνική κοινωνία, η οποία μεταφέρεται και στο Ιντερνετ. Και επειδή στο Ιντερνετ υπάρχει νοημία, μπορεί ο να λέει ότι που παπαριά θέλει. Άμα κάτσει και ένα βίντεο τη. Μου έρχεται τώρα η μπιτσου μου έρχεται σαν όνομα. Δεν ήταν αυτή που αναφερόμουν. Okay. Αλλά είναι πιο γνωστή νομίζω το TikToker έτσι. Okay. Άμα ανοίξει τα σχόλια αυτή τη κοπέλα κάτω και δει τι τις γράφουν, γράφουνε, θα πάθει σε κεφαλικό. Θα είσαι μαλάκα. Δεν είναι δυνατόν να το ζούμε αυτό το πράγμα. Τα, 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 τα παιδιά τα γράφουν αυτά, ρε Μαλάκα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά πού τα μάθανε. Βγήκανε και λέγανε την πατσαβούρα την έτσι, την αλλιώ. Όχι. Τα μάθανε από του γονεί του οι οποίοι βρίζουν έτσι χιδέα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά του TikTok για να καταλήξω ότι αναζητήστε βοήθεια από ανθρώπου. Από του γονεί σα, από ανθρώπου που ξέρουν, πηγαίνετε σε εταιρείε που να είναι normal, να μην είναι για το πούτσο και να ξέρετε και τι αξία έχει αυτό που κάνετε. Μην υποπληρώνεστε. Έχει αξία αυτό που κάνετε, έχει πολλά νούμερα. Ε, επειδή είχαμε κάνει, βίντεο, βίντεο, ε, είχαμε κάνει podcast στο πρώτο σεζόν, στο πρώτο δεν ήταν βίντεο, δεν είχαμε βίντεο, με μία TikToker, μα είπε ότι το TikTok και έχει πολλά νούμερα, φίλε. Mm. Πολλά νούμερα. Ποια? Η λέκρα είναι. Mm. Ό, δεν ότι δεν από ξέρω. το TikTok δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται από το TikTok, φίλε. Μα κανεί δεν πληρώνει το TikTok. Ναι, δεν έχει. Ε... Από τραγικό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει Greek talk, uh, Καλά, ό,τι στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα το monetization, αλλά οι χορηγίε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει καν το TikTok, GR και αυτό είναι τραγικό. Καλά. Το Ιντερνετ ναι. πλέον είναι επάγγελμα, πρέπει λίγο να εξυγχρονιστούμε. Εντάξει, και στην Ελλάδα όλα έρχονται 10 χρόνια μετά, να ξέρει. Ε. Τέλο πάντων, αυτό ήταν ένα κόμμα τα δετάδε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικηφορό που ήρθε. Χειροκρότημα πάμε. Hype, Ευχαριστώ τέλεια. για την φιλοξενία και το βήμα για να πούμε ορισμένα πράγματα. Ε, ήταν νομίζω πολύ ωραίο podcast. Ε, μπορείτε να ακούσετε σχεδόν το Uncut στο Spotify. Σχεδόν το Uncut, γιατί. Σχεδόν το Uncut στο Spotify, γιατί είχαμε καφέδες και διάφορα. <laughs> um, αυτά λοιπόν. Ε, κάντε like, κάντε subscribe. Έχουμε κάτω τα social media σου και το Intactus Project κλπ. Ποιος το Market μπορεί... Project δεν είναι να το βάζει. Είναι η εταιρεία. Απλά είναι το marketing αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποια στιγμή να ανεβάσετε κάτι στο entertainment. Ποιο ξέρει. <laughs> mm, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. <laughs> <laughs> <ξέρω>. Αυτό. <laughs> Οπότε. Αυτά. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.